Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα Ματιές στα σπορ, blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. Ματιές στα σπορ, blogspot.gr. Καλησπέρα σας, Δευτέρα βράδυ, 25 Μαρτίου σήμερα, εθνική εορτή, εθνική γιορτή του Ευαγγελισμού, να πούμε χρόνια πολλά στον Βαγγέλη, στην Ευαγγελία, στην Λίτσα, στην Εύη, σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας, τους σημερινούς, φρέσκο γάλα, τριαντάφυλλος, κακάο, πλήρες, ελαφρύ, στραγγιστό γιαούρτι, γάλα ημέρας, τριαντάφυλλος χτίζει γερούς αθλητές. Επίσης, άρωμα Μιλάνο από την Μπενέτο Μαρέτη στο κατάστημα Καζαντζίδης Νικολάου Πλακοπίτη 2 στη Γοζάνη. Ανδρικά ρούχα υψηλής ποιότητας με ιταλική φινέτσα για καλό ανδρικό ντύσιμο. Κοστούμια, πουκάμισα, παντελόνια, σακάκια, μπουφάν, παλτό. Στην σημερινή εκπομπή είχαμε φουλ αγωνιστική κίνηση το Σαββατοκύριακο. Θα την δούμε εδώ στο περίπου 2 ώρες που θα είμαστε μαζί. Θα μιλήσουμε στο πρώτο μέρος με τον πρώην πρόεδρο της Καστοριάς, τον κύριο Παναγιώτη Σταμπασίδη, που ξεκινάει μια νέα προσπάθεια. Στο δεύτερο μέρος η αστραπή Κλήτου. Πάμε να δούμε τι έγινε πρώτα στη Γάμα Εθνική στους δύο ομίλους που μας ενδιαφέρει. Στην ΕΠΣ Κοζάνης, στην Α κατηγορία, στην 20η αγωνιστική, είχαμε 2 νίκες γηπεδούχων, 2 ισοπαλίες και 3 διπλά. Σημειώθηκαν μόνο 11 γκολ. Στάση στα Σέρβια έκανε η Κοζάνη. Έχασε το απόλυτο των βαθμών από τον σκληροτράχυλο Τιτάνα. Πέρασε από τον Βόλιο ΑΕΠ και πλησίασε στον Πόντο την κορυφή. Μεγάλο διπλό σωτηρίας ο Κρόκος. Μοιράστηκαν βαθμούς και γκολ Μακεδονικός και Ηρακλής του Νεμαΐδας. Νίκες βάλσαμο για ΑΕΚ, Γαλατινή και ΠΑΟΚ Κίνων. Να δούμε τα αποτελέσματα. 20η αγωνιστική, Ατρόμητος του Λεμαίδας Αοκρόκου 0-1, Μακεδονικός Κοζάνης, Ακαδημία Ρακλή του Λεμαίδας 1-1, Ακαδημία Βοΐου, ΑΕΠ Καραγιανίων 0-3, Τιτάν Σερβίων Κοζάνη 0-0, Γαλατινή, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 1-0, Εθνικός Βατερού, ΑΕ Κοζάνης 0-1, ΠΑΟ Κύρων, Κένταβρος Πρωτοχωρίου 4-0. Στη βαθμολογία, η Κοζάνη πρώτη 58 βαθμούς, 1 βαθμό πιο πίσω στους 57, ΑΕΠ Καραγιανίων, Τιτάν Σερβίων 36 από 28 βαθμούς ΑΕΚ Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης και Ακαδημία Βοΐου, στους 26 ΑΟ Κρόκου, 25 βαθμούς η Γαλατινή, Εθνικός Βατερού 24, ΠΑΟ Κίνων 23, στους 22 βαθμούς Ακαδημία Ρακλή του Λεμαΐδας, 20 ο Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, 18 βαθμούς Ατρόμητος του Λεμαΐδας, 5 βαθμούς Κένταβρος Πρωτοχωρίου. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον τρίτο όμιλο, σκόνταψε στην έδρα του ο Φούφας με αντίπαλο την ομάδα των Σερβιανών, αλλά κρατάει με νύχια και με δόντια την πρώτη θέση, αφού το ντέρμπι Κρόνος Αργυράδων Ναυπακτιακός τελείωσε και αυτό ισόπαλο χωρίς σκορ. Ο Μακεδονικός, με την ισοπαλία στην έδρα του, έχασε την ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά από τους διώκτες του. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ με τον Μπλέτσα στο 27 για να ισοφαρίσει στο 77 ο Χάιτας. Ο Μακεδονικός είχε δοκάρι με τον Τοπάλι στο 35. Κέρδισε με 2-1 το Σούλι η Καλυθέα και παρέμεινε ζωντανή στην υπόθεση παραμονής. Στο 45 ο Τάσιος έκανε το 1-0. Στο 63 ο Νικολόπουλος πέτυχε το 2-0 για να μειώσει σε 2-1 ο Νούγιας στο 88, σκορ που ήταν και το τελικό. Ήταν με 5-0 μέσα στον Τηλικράτη για τους μπόμπυρες του Νίκου Βαλοδήμου. Είναι άξιο να σημειωθεί πως τα Γρεβενά Εράτα κατέβηκαν στο παιχνίδι με παιδιά γεννημένα το 2003, 2004, ακόμα και το 2005. Ο Μακεδονικός Σιάτστες είχε το προγραμματισμένο του ρεπό.
Στον δεύτερο όμιλο πήρε το φλωρινιώτικο ντέρμπι Γοήτρου ο Μελιτέας Μελίτης με σκορ 1-2. Μέσα στο Αμίντεο κόντρα στην ομάδα του Ερμή. Η Μελίτη προηγήθηκε στο ημίχρονο 0-2 με 2 γκολ του Ιορδάνη Ρωμαίου. Στο δεύτερο ημίχρονο το μόνο που κατάφερε ο Ερμής ήταν να μειώσει σε 1-2 με τον Αθανασιάδη. Να δούμε τα αποτελέσματα πρώτο στον δεύτερο όμιλο, 23η αγωνιστική, ΠΑΟ Κουφαλίων Γιαννιτσά 0-2, νίκη Αγκαθιάς, Εδεσαϊκός 1-0, Μακεδονικός Αγροτικός Αστέρας 2-1, Ερμής Αμιντέου Μελιτέας Μελίτης 1-2, Τρίγλια Ολυμπιακός Κιμήνων 3-0, Λαγκαδάς Βέρεια 0-3, Αλμοπός Αριδέας Άρης Παλαιοχωρίου 1-1. Στη βαθμολογία η Βέρεια 51 βαθμούς, Τρίγλια 46, Άρης Παλαιοχωρίου 45 βαθμούς, στους 44 η νίκη Αγκαθιάς. Εδεσαϊκός και Αλμοπός Αριδέας από 38 βαθμούς, 35 ο Μακεδονικός, στους 34 Αγροτικός Αστέρας, Γιαννιτσά 33, Κουφάλια και Ολυμπιακός Κιμήνων 18 βαθμούς, Μελιτέας Μελίτης 15, ο Λαγκαδάς 13 και το Αμίντεο 12 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, νίκη Αγκαθιάς ΠΑΟ Κουφαλίων, Γιαννιτσά Μακεδονικός, Εδεσαϊκός Ερμής Αμιντέου, Αγροτικός Αστέρας Τρίγλια, Μελιτέας Μελίτης Λαγκαδάς, Ολυμπιακός Κιμήνων Αλμοπός Αριδέας, Άρης Παλαιοχωρίου Βέρεια. Στον τρίτο όμιλο, 23η αγωνιστική, Μακεδονικός Φούφα, Θρίαμβος Σερβιανών 1-1, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας, Σούλη Παραμυθιάς 2-1, Κρόνος Αργυράδων, Ναυπακτιακός 0-0, Τηλικράτης Γρεβενά Εράτα 5-0, Λευκίμη Αχιέρων Καναλακίου 1-2, Θεσπρωτός Φλωριάδα 3-0, Άνευ Αγώνα. Ρεπό είχε ο Μακεδονικός Σιάτιστας. Να δούμε τη βαθμολογία. Μακεδονικός Φούφα 42 βαθμούς, στους 41 βαθμούς ο Κρόνος Αργυράδων, Ναυπακτιακός 40, από 38 Αχιέρων Καναλακίου και Θεσπρωτός, στους 37 το Σούλη Παραμυθιάς, Λευκίμη 36, 33 βαθμούς ο Τηλικράτης, Θρίαμβος Σερβιανών, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας 29, 13 ο Μακεδονικός Σιάτιστας, Γρεβενά Αεράτα 5 και η Φλωριάδα που αποχώρησε από το πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, Μέγας Αλέξανδρος Καλυθέας Μακεδονικός Φούφα, Θρίαμβος Σερβιανών, Κρόνος Αργυράδων, Ναυπακτιακός Τηλικράτης Λευκάδας, Μακεδονικός Σιάτιστας Λευκίμη, Γρεβενά Αεράτα Θεσπρωτός, Φλωριάδα Αχιέρων Καναλακίου, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, και ρεπό το Σούλη Παραμυθιάς. Αυτά με τη ΓΑΜΑ Εθνική, από κεκτημένη ταχύτητα. Είδαμε και κάποια πλάνα από την ΕΠΣ Κοζάνης, θα τα ξαναδούμε στο τρίτο μέρος. Να παρουσιάσω τον καλεσμένο μου, Παναγιώτη Σουσταμπασίδης, πρώην πρόεδρος της Καστοριάς. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα, φίλε μου. Και ευχαριστώ για τιμητικό η πρόσκληση για αυτή την ημέρα. Τα έχουν πει δύο φορές πριν, θα τα πούμε και φέτος. Μια καινούργια προσπάθεια ξεκινάει. Να θυμηθούμε όμως, να θυμίσουμε και στον κόσμο τη διαδρομή σου στα διοικητικά της ομάδας της Καστοριάς. Πώς και ξεκίνησε και πώς έκλεισε. Καταρχήν, να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας που πιστεύω ότι σήμερα θα είναι πάρα πολλοί να παρακολουθήσουν την εκπομπή. Πικραμένη ιστορία το πώς φύγαμε. Ας πούμε όμως το 12 πώς ήταν πάλι η κατάσταση στην ομάδα, πώς είχαμε το θράσος να ασχοληθούμε, το τι κάναμε που ήσουν πολύ κοντά στην ομάδα και πρόβαλες πάντα το έργο της διοίκησης τότε. Αντικειμενικά, γι' αυτό και σε σέβομαι και σε κάθε σου πρόσκληση είμαι παρόν. Το πώς ξεκινήσαμε και μέσα σε 1,5 χρόνο τι καταφέραμε. Λίγοι μπορούν, οι πολλοί θέλουν να το επισκιάσουν. Είναι όμως τέτοιο μεγάλο το έργο που παρήχαμε τότε, Γιώργο, που δεν υπάρχει περίπτωση να ξεχαστεί. Και ένας λόγος παραπάνω, το πάθος που υπάρχει για αυτή την ομάδα, η αγάπη που υπάρχει για αυτή την ομάδα, που με αυτή την ομάδα μεγαλώσαμε. Άρα έπρεπε να υπάρξει ένας τρελός που θα τη συνεχίσει. Είμαστε εδώ έτοιμοι με τα πρακτικά μας. Να πούμε ότι καταφέραμε την ομάδα να την πάρουμε στις 24 Αυγούστου και με δικαστική παρέμβαση, με παρέμβαση της δικηγόρου, με αίτημα στο πρωτοδικείο να μην δεχθεί το αίτημα διάλυσης του συλλόγου. Το καταφέραμε, την πήραμε, αλλά μπροστά μας είχαμε τρεις μέρες, 27 Αυγούστου, να καταθέσουμε την ομάδα. Υπήρχαν δύο σκέψεις. Ναι, μεν υπάρχουν οι δημόσιες σχέσεις και θα μπορούσαμε να πληρώσουμε τα άμεσα εκείνα τα 10-20 χιλιάρικα που ζητούσανε. Το αποτέλεσμα ποιο θα ήταν? Μία από τα ίδια? Γι' αυτό το θα ήταν βιαστική η κίνηση. Βιαστική η κίνηση. Δεν υπήρχε το χρονικό περιθώριο. Και επειδή έχουμε το άλοθη της προηγούμενης περίπτωσης
όταν κατεβήκε η ομάδα με, με ψεύτικα, χωρίς πρακτικά, τίποτα, σε μια κόλλα αναφοράς, σε μια Α4 δηλώθηκε η ομάδα. Γι' αυτό το ψάρι δεν φορμάει μόνο από το κεφάλι. Φορμάει και από την ουρά. Και αν δεν αρχίσει να γιατρεύεται από την ουρά, δεν θα ξεβρωμίσει και το κεφάλι. Παναγιώτη, είπαμε ότι είχες αναλάβει τότε την ομάδα αξιοπρεπέστατα, έφυγες αξιοπρεπέστατα. Έφαγα Φεβρουάριο του 2014 στην τρίτη θέση. Ναι, ήμουν δεύτερος στον τέρμι που παίξαμε μεταξύ μας Καστοριά-Λάρισα. Αφού δεν ευδοκίμησε εκείνη η περίπτωση που η κέντα που προσπάθησα να κάνω με κάποιους επιχειρηματίες από το Ντουμπάι τότε, για να μπορέσω να αντέξω για να πάω. Γιατί το μόνο που δεν ήθελε ήταν να χρεωθώ. Το έχεις ξαναπεί, ότι. Φύγαμε τότε με 14.000 ευρώ χρέος, όλα με πρακτικά. Ο μήνας μας είχε 17.000 λειτουργικά έξοδα και εμείς φύγαμε με 14.000 χρέος. Άρα δεν ζήσαμε εις βάρος της ομάδος. Δεν πίστευα όμως να εκμεταλλευτούν το καταστατικό που υπήρχε, γιατί το καταστατικό ήταν μια ΠΑΕ, δεν ήταν ενός συλλόγου. Και ακόμα και εγώ που διατέλεσα ανάμεσο χρόνο πρόεδρος, ήταν σαν. Αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκα εγώ. Εγώ προσπάθησα να δώσω ό,τι είχα για τον τόπο μου. Και ο αγώνας που γίνεται, γίνεται πάντα για την πόλη που είναι η καψούρα μου και η ομάδα την οποία αγαπώ και μεγάλωσα με αυτήν. Δεν είχα ποτέ. Και θυμάμαι τα λόγια και τα δικά σου και των άλλων προέδρων τότε, ότι τι κάνεις τώρα, φεύγεις. Τώρα που είσαι στη δεύτερη ή τρίτη θέση. Εμείς στον πρώτο γύρο κοιτάμε να είμαστε εκεί και στο δεύτερο. Εγώ δεν μπήκα για αυτόν τον λόγο. Εγώ μπήκα για να προσφέρω στην πόλη μου. Αφού δεν ήρθε ένας άνθρωπος από εκεί και πέρα να πάει. Και πίστεψέ μου, αν δεν έβαζα τις βάσεις για το τι θα αντιμετωπίσω τότε, αν δεν είμαι σίγουρος από τώρα, δεν θα ξαναεμπαίνα. Γιατί δεν θέλω να χτίσω αυτούς τους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Που με πιστέψανε, με πιστεύουν οι συνεργάτες μου και είναι, πιστέψτε μου, πιο τρελοί από μένα για το, με το πάθος τους για να προσφέρουν στην Καστοριά. Θα μας πεις και τους συνεργάτες. Σίγουρα η ιστορία της Καστοριάς είναι πολύ βαριά. Η καψούρα σου είναι πολύ μεγάλη για αυτή την ομάδα και δεν ησύχαζες όλο αυτό το διάστημα, σε παρακολουθούσα. Ναι, τι σε όθησε να ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια αναγέννησης της Καστοριάς μέσα από τις τάχτες της. Αφού κατάφεραμε πρώτα να πείσω αυτή τη μερίδα ανθρώπων από όλο τον ομό Καστοριάς, να μαζέψω κάποιες υπογραφές για να πάω να απευθυνθώ στη δικηγόρο να μην διαλυθεί η ομάδα, το γιατί υπήρχε σχέδιο διάλυσης του συλλόγου για να το εκμεταλλευτούν κάποιοι κύριοι. Δεν θα αναφέρω ονόματα, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Γιατί μέχρι και γραφικός έγινα και ότι λέω αρλούμπες. Οκ. Okay. Ο χρόνος είναι ο καλύτερος κριτής για όλους μας. Από τότε και μέχρι που θα φτάσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι όμως ότι κατηγορηθήκαμε γιατί δεν κατεβάσαμε την ομάδα. Δηλαδή τι θα ήταν προτιμότερο. Να κατεβάσουμε και να είμαστε μία από τα ίδια και να ξεφτιλίζουμε αυτό το όνομα ή να κάνω υπομονή ένα χρόνο και να πας πιο οργανωμένο. Και, πίστεψτε μου κύριε Γατζίκα ότι το Πάσχα θα γίνει η παρουσίαση των υποδομών. Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Εάν δεν γίνει όχι σιδερένια, ατσαλένια η βάση, δεν θα μπερδευόμουν. Παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας και έχουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα. Πρώτη φορά θα ακουστεί στο θέμα υποδομές. Γιατί κάποιοι τις υποδομές τις έχουν δει σαν επιχείρηση. Έτσι δεν γίνεται δουλειά. Δεν μπορεί να είναι υποχρεωμένος ο καθένας, γονέας. Να το ρωτήσουμε, έχει να πληρώσει 20-25 συνδρομή το μήνα και τα λεφτά για ρουχισμό για να μπορέσει το παιδί του να μπει σε αν αξίζει να πάει ή να περάσει τα εφηβικά του, τα παιδικά του, τα εφηβικά του χρόνια στο ποδόσφαιρο. Και από εκεί και πέρα θα κριθεί αν μπορεί να συνεχίσει ή αν θα αλλάξει. Σημασία έχει εσύ τι προσφέρεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχω και. Εντάξει, υπάρχει ίντρικα μεταξύ των συνεργατών, δεν θέλουν να προλέγω, αλλά τη στιγμή που καταφέρνω με τις δημόσιες σχέσεις να κάνω ανθρώπους να πιστέψουν πρώτα στο έργο, γιατί έχω συνεργάτες και χορηγούς από την Αλβανία, οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει τι θα κερδίσουν, τους ενδιαφέρει τι θα προσφέρουν. Είμαστε όλοι το ίδιο. Άσχετα που κατηγορούμε γιατί έχω τη σχέση με την Αλβανία. Τα πρακτικά και η καθημερινότητα δείχνει ποια είναι η προσφορά μου από την Αλβανία στην Ελλάδα. Όχι από την Ελλάδα στην Αλβανία. Να ξέρουμε και τι λέμε.
Προτίμησες, όπως είπες, να μην κάνεις βιαστική κίνηση, να μην μέσα σε τρεις μέρες παρουσιάσεις μια ομάδα που μπορεί να γυρνούσε μπούμερανγκ και αυτή η κίνηση που να έδειχνε οργανωμένη να μην λειτουργούσε σωστά και να δουλέψεις ένα χρόνο βασικά, έτσι, μια αγωνιστική χρονιά, να κάνεις την προεργασία σου. Σε τι σημείο βρίσκεται τώρα η ομάδα? Θέλω να ευχαριστήσω στο σημείο αυτό τη δικηγόρο μας, την κυρία Γλυκερία Κόκκινου, η οποία με τις συμβουλές του Λάκη του Σημοφορίδη, ο οποίος είναι νομικός στο θετικό δίκαιο και είναι ο παίκτης που κατέκτησε αυτή τη δόξα, και όπως με είπε, εμείς την κατακτήσαμε, αλλά εσύ την συνεχίζεις. Και αυτό είναι το μεγαλείο. Μην με κάνεις να κλάψω. Τέλος πάντων, και είμαστε έτοιμοι, έχουμε αλλάξει το καταστατικό. Η βάση ήταν εκεί. Το καταστατικό, όπως έχει αλλάξει το καταστατικό. Ναι, βέβαια. Ωραία. Έχει γίνει σύμφωνα με τη δεκαετία του 70. Γιατί η επιτυχία του 80 ήρθε από τη διαχείριση του 70, της δεκαετίας του 70, και φτάσαμε σε εκείνο το αποτέλεσμα. Γιατί όποιος αγαπάει, ενδιαφέρεται και τα ψάχνει. Εκεί λοιπόν, πρώτο το οικονομικό κομμάτι. Γιατί το καταστατικό ήταν φτιαγμένο σαν μια ΠΑΕ. Όποιος και αν το άλλαξε, δεν θα αναφέρουμε ονόματα, το έκανε για τους δικούς του λόγους και καλά έκανε εν μέρη. Εδώ το γυρίσαμε και πήγαμε σε ένα τίμημα των 20 ευρώ την εγγραφή και 8 ευρώ το μήνα. Να αποκτήσει πάλι την αγάπη του κόσμου. Να αποκτήσει πάλι τον άνθρωπο που την αγαπάει, θέλει να είναι, αλλά δεν μπορεί να έχει τα χρήματα. Τώρα και εγώ που παίρνω το ΚΕΑ τα 200 ευρώ, μπορώ να δώσω 8 ευρώ και να είμαι κοντά στην αγαπημένη μου ομάδα. Και έτσι, ήδη ενώ χρειάζονται 20 υπογραφές για να κατατεθεί, έχω φτάσει στο 25. Αλλά πάλι εδώ υπάρχει μέτρικα με τους συνεργάτες, εγώ θα το πάω με 33. Υπάρχει πάλι δικό μου σκεπτικό. Πας ακόμα πιο δυνατός, ακόμα πιο οργανωμένος. Γιατί η αρχή του ήμουν στο παντός. Άρα έχεις βρει και τα μέλη και τους συνεργάτες που θα συνεχίσεις. Όλα. Ξεκινάς από τις υποδομές και πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Σε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησες, βρήκες εμπόδια, βρήκες αντιδράσεις, βρήκες κάποιους που ήθελαν να σε σταματήσουν? Υπάρχουν, αλλά δεν με ενδιαφέρουν. Με και ενδιαφέρει. Δεν νομίζω ότι οφείλεται αυτό, δεν θέλουν την Καστοριά. Όχι, θέλουν να εκμεταλλευτούν την Καστοριά. Άλλο να αγαπάς την Καστοριά, κύριε Κατσίκα, και άλλο να τη διαχειρίζεσαι. Άλλο να την εκμεταλλεύεσαι και άλλο να τη διαχειρίζεσαι, να την προσφέρεις. Έχει διαφορά. Είναι το 90% θέλει να την εκμεταλλεύεται και το 10% θέλει να την προσφέρει. Αυτό τουλάχιστον εσύ έχεις δείξει ότι θες να προσφέρεις, ότι που δεν υπήρχαν και δεν υπάρχουν οι πολλοί αυτοί που ενδιαφέρονται για την ομάδα. Και σε μια συνέντευξή του εδώ στην εκπομπή, ο παλιός πρόεδρος της Καστοριάς, ο κύριος Χαλκίδης, και μάλιστα είχε σχολιάσει, ο οποίος είχε διατελέσει πρόεδρος στην Άλφα Εθνική, είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται η Καστοριά να ξαναδεί τέτοια μεγαλεία, τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει όρεξη από παράγοντες, είχε πει, που να έχουν την οικονομική κυρίως δυνατότητα. Τι να, είναι καλά, να είναι καλά όπου και αν είναι ο Γιώργος Χαλκίδης. Και σε εκείνο το δημοσίευμά σου πάλι εγώ βγήκα να απαντήσω, όταν είπε ότι παίρνω μεταγραφή στην Κοζάνη. Ναι. Και του ευχήθηκα καλή επιτυχία στα 85 του στο νέο εγχείρημα που θέλει να κάνει. Η Καστοριά δεν είναι ούτε του Χαλκίδη, ούτε του Παναγιωτίδη, ούτε του Φραπέ. Η Καστοριά είναι της Καστοριάς, του νομού Καστοριάς. Αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι που βάλαμε την υπογραφή μας για να ξαναδημιουργηθεί η ομάδα είμαστε από όλα τα χωριά. Αλλά την αγαπάμε την Καστοριά περισσότερο από τον Καστοριανό. Είναι η ζωή μας, είναι η ψυχή μας, είναι η πόλη μας, είναι η αγάπη μας, είναι η καψούρα μας. Το έχεις αποδείξει. Δηλαδή, αμφιβάλλεις κατά πολύ για αυτά που έχει πει, διαφωνείς μάλλον για αυτά που έχει πει, ότι υπάρχουν οι παράγοντες, υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν, έστω και οικονομικά, για να η Καστοριά σιγά σιγά, βέβαια, εντάξει, σίγουρα ότι δεν μπορεί από τη μια μέρα στην άλλη, υπάρχει ένας προγραμμός, αλλά να ξαναγίνει μεγάλη η Καστοριά. Η Καστοριά θα γίνει μεγάλη. Είτε το θέλουν είτε όχι. Η αγάπη έρχεται από μακριά. Τέλος πάντων, το κλείνουμε το κεφάλαιο αυτό, βρούμε, για να πούμε για την περίπτωση Χαλκίδη. Ήταν ο άνθρωπος του 13 που πρωταγωνιστούσα στη ΓΑΜΑ Εθνική και με παρότρινε να φύγω. Για ποιο λόγο? Και μετά κράζανε εμένα γιατί είχα το θράσος να βγω να απαντήσω στον κύριο Χαλκίδη. Τον κύριο Χαλκίδη το σέβομαι πρώτα σαν έναν άνθρωπο ηλικιωμένο, τον οποίο γνωρίζω από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί γι' αυτό έχει σχέση με το χωριό μου, με το Μελάθιο. Έχω δύο και είναι σημαδιακό, γιατί μετά από εδώ έρχεται το Κλήτος. Και η μητέρα μου από το Κλήτος. Αυτό μας είπες, ναι, εδώ. Λοιπόν,
Όλοι οι προέδροι κατά καιρού, άμα κοιτάξετε, είχαν σχέση με αυτό. Είτε λέγω ήταν Σιάνο, είτε λέγω ήταν Παναγιωτήδη, είτε λέγω ήταν Σπυρόπουλο. Όλοι του έχουν κάποια σχέση με αυτό το χωριό. Λοιπόν, η Καστοριά είναι όλο του νεμού. Η Καστοριά που ζήσαμε εμεί στη δεκαετία του 70 και του 80 δεν μπορεί να φύγει από το μυαλό μα. Σημασία έχει αυτό να το περάσουμε στα νέα παιδιά. Να το βλέπει, ρωτά τι γιορτάζουμε σήμερα και δεν ξέρουν. Δηλαδή, θα έρχονταν στιγμή που να μην ξέρουν αν η Καστοριά πήρε το κύπελλο Ελλάδος το 1980. Και αυτό δεν το πήρε ούτε ο Χαλκίδης ούτε ο κανένας. Το πήρε η ομαδική προσπάθεια που έγινε από τη δεκαετία του 70. Γι' αυτό και θέλω να. Και το γύρισα από εκεί για να ξεκινήσουμε πάλι από εκεί και να πάει αυτή η ομάδα εκεί που την αξίζει να πάει. Παναγιώτη, σε αυτή την προσπάθεια που ξεκινάς, αφού αναφερόμαστε στην ελεύθερα, Χαλκίδη, θα ρωτάς ναι, και θα σε αυτή την προσπάθεια έχει πιάσει αυτού του παλιού παράγοντε, τον κύριο Χαλκίδη. Που φάνηκε τουλάχιστον ο άνθρωπος ότι θέλει να βοηθήσει αφού. Όχι μόνο από την Καστοριά. Στην Κοζάνη θέλει να βοηθήσει κιόλας, όπως είπε για τη μεταγραφή. Έχεις πιάσει, έχεις κάνει επαφές. Μα παλιούς παράγοντες να σταθούν στο πλάι σου. Εγώ από όλο τον κόσμο της Καστοριάς, για μένα είναι από το Α μέχρι το Μ, ο καθένας τους είναι το ίδιο για αυτόν τον σύλλογο. Θέλω το τίμημα αυτό των 100 ευρώ το χρόνο. Τα 8 ευρώ το μήνα. Να είστε σίγουροι, όταν υπάρχει θέληση και δεν υπάρχει βρώμικη σκέψη, ότι αυτός ο σύλλογος είναι αυτοδημιούργητος. Γιατί οι σύλλογοι γεννηθήκαν τη δεκαετία του 80 σαν τα μανιτάρια για να προσφέρουν. Άρα, αν πάρεις το καταστατικό σου που δημιουργείς για αυτόν τον στόχο που θέλεις να κάνεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ μπαίνουμε για να προσφέρουμε. Δεν μπαίνουμε να ανοίξουμε μαγαζί ναι, τη 2019. Βρήκες πόρτες κλειστές ή ανοιχτές από αυτούς τους παλιούς παράγοντες που επιχείρησες να πιάσεις, όποιους έπιες. Γιώργο, έχω ένα μήνα, γυρίζω με αυτό το φάκελο στο χέρι μου. Κάποιοι λένε ο γραφικός. Δεν πειράζει. Για μένα είναι αυτό που αγαπάω να κάνω. Τι να προσφέρω. Ήδη έχω πείσει πολύ κόσμο. Αν θα φτάσουμε στο σημείο όπως είχα φύγει τότε, είχα 157 μέλη. Παρέδωσα την ομάδα πεντακάθαρα με 157 μέλη. Επειδή είχαν όμως τη δυνατότητα του καταστατικού που έδινε το δικαίωμα στην κάθε διοίκηση να κάνει ό,τι θέλει, κάναν τα παιχνίδια τους, απειλούσαν τον κόσμο, κάναν ράνε, ώσπου πάλι το ξεθοριάσανε. Και εκείνο το καλό που είχαμε κάνει, πήγαν να το επισκιάσουνε. Να μην φαίνεται. Γιατί το έκανα εγώ. Όσο θα με κρατάει ο Θεός ζωντανό, εγώ θα σας βγάζω, θα σας κρεμάω. Και αν δεν με θέλουν κάποιοι τώρα για να μπω στα κοινά, είναι γιατί η υπερβολική αλήθεια πειράζει πολύ. Γι' αυτό οι φίλοι σου θα αλλάζουν δίπλα σου. Άμα είσαι τόσο ειλικρινής, οι φίλοι σου δεν θα είναι πάντα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Θα αλλάζουν γιατί κάποια στιγμή κάποιον του θίγει στα συμφέροντα με την αλήθεια που λες. Εμένα δεν με πειράζει. Εγώ θα είμαι αυτός και όπου θα φτάσω. Ζω μόνο για την προσφορά, για την πόλη μου, για τον τόπο μου. Δεν με νοιάζει αυτό. Το έχουν καταλάβει οι Αλβανοί και δεν το έχουν καταλάβει οι Καστοριανοί. Δηλαδή θα τρελαθώ κάποια στιγμή. Αλλά εγώ θα συνεχίσω πάλι στον ίδιο ρυθμό. Και πάει και δεν το κρύψεις, σε παρακολουθώ και μέσα. Από το Facebook και μέσα από τη σελίδα σου που έχεις. Σε ευχαριστώ. Γι' αυτό σε αποκαλώ μάχημο. Γιατί κάποιοι περιμένουν να τους πάρεις τηλέφωνο να τους πεις για να βγάλουν την είδηση. Δεν είναι έτσι. Και δεν το κρύβεις, συνεργάζεσαι με όποιον θέλει να προσφέρει, είτε είναι Αλβανός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Ιουγκοσλάβος, είτε. Γιατί θες το καλό της Καστοριάς. Είπαμε, η ομάδα θα κατεβεί, είπες Παναγιώτη. Την καινούργια σεζόν κατεβαίνει. Β τοπικό. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να συσταθεί μια ομάδα έτσι. Πέραν των συνεργατών, πέραν τη διοίκησης, νέο ρόστερ, τεχνικό team, ξεκίνημα από την αρχή στην κυριολεξία έτσι. Επαφές τέτοιου είδους έκανες για το ρόστερ, τεχνικό team. Μέχρι και τον προπονητή, δηλαδή τους προπονητές των ακαδημιών. Ναι. Τον προπονητή της ομάδος. Αυτά όλα είναι κλεισμένα για 2 χρόνια. Όποιος θα έρχεται εδώ θα έρχεται τουλάχιστον για 2 χρόνια. Κάποιοι για 3, όσο θα διεκεί η δική μου, σαν πρόεδρος, αν θα με επιλέξουν, αν θα με εκλέξουν πάλι τα παιδιά, γιατί καταθέτοντας την ομάδα εντός της εβδομάδος, αυτομάτως την επόμενη εβδομάδα πάμε σε γενική συνέλευση. Για να δημιουργηθεί η νέα διοίκηση και να οδηγήσει τον σύλλογο με το δικό της πρόγραμμα για τα 3 επόμενα χρόνια. Άρα έθεσες πλάνο 3 ετών. Έτσι, ξεκινάμε. Εγώ έχω κάνει πλάνο 9 ετών. Ναι. Αλλά... ξεκινάμε. Και ξέρεις τι, αυτό που είπες έχει μεγάλη σημασία. Ότι δεν πάω, δεν κάνω βιαστικές κινήσεις και ξεκινάω και από τις υποδομές. Γιατί μια ομάδα χωρίς υποδομές και χωρίς ιστορία, χωρίς υποδομές δεν μπορεί να έχει μέλλον. Και εγώ το ζήσα.
Δηλαδή πίστευες εσύ όπως ήταν η Καστοριά το 12 να χρωστάει παντού, να είχε το βάρος εκείνο, να πάω 7 πρώτου του 13 στο δικαστήριο στην Αθήνα, να αποβάλουμε τα χρέη της ΠΑΕ, να αναλάβουμε μόνο τα αεραστεχνικά, να πληρώσουμε, να το κυλήσουμε σε λίγο. Και αυτό που έγινε τότε για μια διάρθρωση που έφυγε η Δέλτα Εθνική, ναι, από τη μία ήταν καλό, αλλά από την άλλη ήταν το απότομο και έπρεπε να κάνεις βήματα γλίγορα. Και καταφέραμε το, καταφέραμε και αυτό και μέσα από τα μπαράς, που από τότε καμία ομάδα μέσα από τα μπαράς δεν πέρασε από την Καστοριά για να πάει παραπέρα. Καταφέραμε τότε λοιπόν να πάμε την ομάδα και όχι μόνο. Και τότε βγαίνοντας από τα μπαράς, πάλι τι είπα. Όποιος νομίζει οικονομικά, γιατί εγώ το μόνο που δεν έχω είναι, δηλαδή η αισθαρία οικονομικά. Τα οικονομικά όμως, όταν δημιουργήσεις τον αριθμό μελών που έχεις, είσαι εκεί να διαχειρίζεις σωστά. Δεν έχεις βλέψεις για παραπάνω. Μπράβο, ναι, ναι. Εμείς έτσι ξεκινάμε. Άσχετα που εγώ το πλάνο μου το έχω έτοιμο, όταν θα φτάσω εκεί που ήμουνα, μπορώ να κάνω το βήμα. Και όταν ρωτήθηκα από τους ανθρώπους που θέλουν να κάνω αυτό, με λέει εντάξει, να βάλουμε τα λεφτά, λέει, να πάμε εκεί. Η ομάδα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έρχονται για να γίνουν διοίκηση. Σου λέει Παναγιώτη, τι πιστεύουνε. Γιατί από το 93 που είμαι στην Αλβανία, Γιώργο, το μόνο που κοίταξα να κάνω ήταν να προσφέρω και σε αυτούς. Δεν πήγα να τους κλέψω για να φύγω. Γι' αυτό και αντέχω και είμαι. Και το ποιος είμαι εκεί. Όποιος έρχεται μαζί μου στην Κοριτσά, ξέρει ποιος είναι. Και δεν τους πάω παραπάνω, τους πάω μέχρι την Κοριτσά. Γιατί η Κοριτσά και μόνο μπορεί να συντηρήσει την Καστοριά. Αυτή τη στιγμή ήδη τόσα χρόνια τα Mercedes και τα Jeep πηγαίνουν στην Πτολεμαϊδα για σέρβις. Γιατί στην Καστοριά είμαστε για λίγο, έχουν ψηλά τη μύτη. Και εκεί είναι το που στήχιζε 600, αυτοί ζητούσαν 900. Μα η Πτολεμαϊδα είναι 20 χιλιόμετρα. Θα πάει 20 λεπτά ο άνθρωπος, θα κάνει το σέρβις, θα φύγει. Το γύρισα και αυτό τώρα. Ήδη αρχίσαν τα αυτοκίνητα να πηγαίνουν στη δική μας Mercedes να κάνουν τα δέχεια. Γιατί γίνεται μια έκπτωση αυτό και έρχεται σε εκείνη την τιμή. Είναι κι άλλα. Είναι επένδυση αυτή που πάει να γίνει. Που αν δεν ήμουνα, θα την είχατε εσείς. Γιατί έχει έναν γνωστό εδώ στην Κοζάνη, γιατί είναι αποφασισμένο να το κάνει. Δεν μπορεί, έτσι πως απλώθηκε, είναι κολοσσός αυτή η εταιρεία, το μέλι. Μέλι Μωράβα. Είναι κολοσσός όντως. Και αυτό το ξέρουν οι πάντες. Άνοιξες μια συνεργασία τέτοια δηλαδή, έτσι. Ναι, είμαστε, έχουμε προχωρήσει κατά πολύ. Πρώτα πήγαμε στις υπηρεσίες. Αλλά κάτι ξέρεις, ότι αν δεν την παίρναμε εμείς αρχόντας στην Κοζάνη. Μα το ξέρω, γιατί έχει φίλο στην Κοζάνη και αυτός ο άνθρωπος κοίταξε πού έχει εμπιστοσύνη να πάει σε μια ευρωπαϊκή χώρα να δημιουργήσει το εργοστάσιο αυτό, το οποίο θα είναι συγκομιδή, συσκευασία, εξαγωγή. Αποκλειστικά. Δεν ασχολείται με την αγορά της Ελλάδος και αυτό. Όλα θα φύγουν σε πέντε κάτι τα οποία έχουν δηλωθεί και στο εμπορικό επιμελητήριο και παντού. Είμαστε απλά στην ενοικίαση του οικίματος, το οποίο το βρήκαμε και αυτό, αλλά επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό σε εκθέσεις ο γιος του ίδιου ανθρώπου, του προέδρου της εταιρείας, περιμένουμε τέλη του μηνός να κάνουμε και τα συμβόλαια και να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Αλλά μια μεγάλη συνεργασία και αθλητική αλλά και κοινωνική υπάρχει και από την Αλβανία. Έτσι, αυτά μας λες. Σας παρακαλώ και τη συνεργασία μου και θα την κρατήσω και έτσι θα την τιμήσω, όπως ενημέρωσα και σε κάποιους στο Facebook αφού το είδες, ότι δεν θα επιτρέψω κανένα θεσμικό, είτε πολιτικό, είτε οτιδήποτε, να σταματήσει αυτή την επένδυση. Γιατί εάν θα το βάλεις κάτω το μυαλό σου και δεις τι μπορεί να γίνει με αυτό το πράγμα τη στιγμή που δηλώνεις στο εμπορικό επιμελητήριο ότι η παραγωγή μας θα είναι από 40 έως 200 τόνους το χρόνο, καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη φωλιά που λέγεται Καστοριά. Και κλείνοντας, Παναγιώτη, θέλω να σας αφήσω έναν επίλογο, ένα μήνυμα στους Καστοριανούς, μια ελπίδα, ξέρω εγώ από σένα, τι θα ήθελες να πεις. Εγώ από μόνος μου θέλω να είμαι η ελπίδα για τον τόπο μου. Και αν όλοι δεν το δούμε έτσι, είναι χαμένο. Αυτό τώρα που γίνεται με τις εκλογές, άντε να έρθουμε, γιατί είναι και επίκαιρο το θέμα λίγο στις εκλογές. Ήταν ακατέβω, ξέρεις. Α, ναι. Θα πληκτείς και εκεί. Ναι. Και ξεκίνησα με τον τωρινό αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Αδαμόπουλο. Μάλιστα. Γιατί, κακά τα ψέματα, μπορεί να είναι πολύ χαμηλών τόνων, μπορεί να δεν με ενδιαφέρει το πολιτικό κομμάτι και αυτά, αλλά όσες φορές πήγα κοντά του, 2-3 φορές για την ομογένεια, γιατί αγωνίστηκα και αγωνίζομαι πολύ με την ομογένεια, και αυτό έφερε κάποια θετικά αποτελέσματα, αλλά και αρνητικά τον τελευταίο καιρό από εκεί μεριά. Δεν με νοιάζει όμως, είδα ότι πάλι καθάρισα και είχα δίκιο και όλοι επικεντρωθήκανε στη δική μου απόφαση ότι δεν μπορεί να σκέφτεσαι και να λες ότι έχεις την ομογένεια και εσύ να μην κάνεις τίποτα για την ομογένεια. Δεν μπορεί το προξενείο της Κοριτσάς, μια πόλη 82.000 κατοίκων με 40.000
Έλληνες που εσύ τους έκανες Έλληνες, όλους τους έδωσες ταυτότητες. Δεν μπορεί να μην τους έχεις πρόξενο. Και σε αυτό το κομμάτι με βοήθησε πολύ ο Γιώργος Αδαμόπουλος. Και επειδή τον πήρα μαζί μου 2-3 φορές επάνω και είδε τι γίνεται και είδε το ενδιαφέρον να έρθουν να επενδύσουν και να κάνουν οι άνθρωποι, και μου λέει: σκέφτομαι αυτό και αυτό. Και εγώ του λέω: έχω τρία πράγματα τα οποία τα είχα δώσει στην προηγούμενη αυτοδιοίκηση και δεν γίνανε. Αν μου επιτρέπεις να τα κάνω, έρχομαι κι εγώ. Με λέει τη στιγμή που είναι για τον τόπο μας καλό, και έτσι δώσαμε τα χέρια. Τελικά το ξέρω ότι θα γίνει έτσι, γιατί θέλει αλητεία, θέλει για λίγο τσαμπουκά η πολιτική για να είσαι επικεφαλής κάπου. Γιατί δεν μπορεί εγώ που θέλω να προσφέρω στον τόπο μου να έρχομαι και να ζητάω ανταλλάγματα για να μπω σε ένα συνδυασμό για να προσφέρω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και ίσως να μην κατέβω πουθενά και να αφοσιωθώ στην Καστοριά, στην ομάδα της Καστοριάς, αλλά στην επένδυση. Γιατί η επένδυση έχει υποχρεωθεί ότι θα είναι ο μόνιμος χορηγός της ομάδας. Γι' αυτό και άρα το πρώτο μέλημά σου είναι η Καστοριά και μέσα από την επένδυση να βοηθηθεί και η Καστοριά. Άρα ένα μήνυμα στους Καστοριανούς ότι θα πάμε ψηλά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα αγωνιζόμαστε για να πάμε κάθε μέρα ένα βήμα παραπάνω. Αυτό. Ούτε υποσχέσεις. Δουλειά. Είμαι εκπρόσωπος μιας συνιστώσας της κοινωνίας, κύριε Κατσίκα. Αγάπη, αλήθεια, δουλειά. Γι' αυτό θυμάστε, δημιουργήθηκε το 12. Εδώ, ξα το Θεό, το υπηρετούμε με τον καλύτερο τρόπο και τα αποτελέσματα φαίνονται στην πόλη μας, στον νομό μας και όπου ασχολούμαστε. Λοιπόν, το Καστοριανό σύνθημα έχει βγει από τον Παναγιώτη Σταμπασίδη, το αθλητικό. Τουλάχιστον. Αγάπη, αλήθεια, δουλειά. Δεν έτσι υπάρχει. Θα κλείσουμε την συζήτησή μας. Θα είμαστε εδώ, θα παρακολουθούμε την προσπάθεια που θα κάνει ο φίλος Παναγιώτης Σταμπασίδης και να είμαστε καλά με την καινούργια σεζόν. Θα είναι πάλι εδώ να μας πει σε ποιο σημείο βρίσκεται. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τίμησες την εκπομπή για άλλη μια φορά. Τιμή δική μου που δεν πίστευα όταν να χτύπησε το τηλέφωνο ότι θα έχουμε εκπομπή. Γιατί τη είπα, λέω, είναι 25 Μαρτίου. Αφού έχει αγωνιστική, λέει, και θέλει εσένα. Οκ, okay, λέω μέσα, αφού το θέλει ο Γιώργος Κατσίκας μέσα. Να είσαι καλά, θα τα πούμε. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ και εύχομαι να τα λέμε. Έτσι, να είσαι σίγουρος. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο αστραπή κλήτω. Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως είπαμε, η αστραπή κλήτου. Μαζί μας ο πρόεδρος της ομάδας, ο Λευτέρης, ο Φερλαχίδης. Καλησπέρα, Λευτέρη. Καλησπέρα, Γιώργο. Η Γενική Γραμματέας. Η Γεωργία η Ζήση. Καλησπέρα. Γεια σου, Γεωργία. Ο ποδοσφαιριστής ο Φώτης ο Τσαυδαρίδης. Καλησπέρα, Γιώργο. Γεια σου, Φώτη. Και ο Παύλος ο Γεωργιάδης, ποδοσφαιριστής. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο. Πρόεδρε, να θυμηθούμε λίγο πόσο χρόνια είσαι από το νέο εγχείρημα, έτσι. Ναι, ναι, από την αρχή. Αυτό που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια. Εντάξει, στην αστραπή την παρακολουθώ δηλαδή σαν φιλάθλος. Στην αρχή από την δεκαετία του 90 που ήταν και ο πατέρας μου στη διοίκηση μέσα. Μετά το 95-96 σαν ποδοσφαιριστής δεν είχα κάποια σπουδαία καριέρα. Εντάξει, δεν ήμουν κανένας σοβαρός παίχτης. Μετά είχα μια 15ετία που ήμουν εκτός της Κοζάνης που δεν ήμουν εδώ στο χωριό. Τώρα 2 χρόνια που επέστρεψα, ξεκινήσαμε ένα χείρημα με τους φίλους μου βασικά σε το στενό μου τον κύκλο, δηλαδή με τους κολλητούς μου, με κάποιους φίλους που με βοηθήσανε πρώτη στιγμή που και αυτοί με έκαναν να αγαπήσω την ομάδα, όπως είναι, να πω, θα πρέπει, έχω χρέος να αναφερθώ στο γιο του Δαμαρατίδη, τον αδερφό του τον Πάπη, που ήταν και πέσης προπονητής, τον Αντώνη τον Κυριακίδη, τον Θέμη τον Σεσμανίδη, τον Γιώργο τον Κατζίδη, που είναι αυτοί οι φίλοι που είμαι καθημερινά μαζί τους. Που πέρα από την οικονομική βοήθεια με βοηθάνε και ηθικά κυρίως, δηλαδή ενθαρρύνουν την προσπάθειά μας. Έτσι. Η αστραπή αγωνίστηκε στην Α κατηγορία, αξιοπρεπέστα, έκανε μάλιστα και πολύ καλές εμφανίσεις, καλή πορεία. Πέρασε αρκετά κύματα, η ομάδα επανήλθε και μάλιστα δυναμικά πλέον. Αισθάνεσαι δικαιωμένος σε αυτά τα 2 χρόνια τώρα αυτό που είχες βάλει στο μυαλό σου τότε ότι ναι, πάμε καλά. Πάμε αυτό που έθεσα, αυτό γίνεται. Εσύ και οι συνεργάτες σου. Το πλάνο που βάλαμε, ένα πλάνο πενταετίας, δηλαδή μέσα σε 5 χρόνια να παρουσιάσουμε κάτι, υποστηρίζει. Δηλαδή, βλέπω κάποια. Δηλαδή, κάθε χρόνο μπαίνει ένα λιθαράκι. Πέρσι ξεκινήσαμε από το 0. Δηλαδή,
Και σε εξοπλισμό ήμασταν πολύ πίσω. Δηλαδή, στα βασικά, δηλαδή φόρμες, τσάντες, αυτά δεν τα είχαμε δει πέρσι. Φέτος παρουσιάζουμε μια πιο καλή εικόνα. Βασικά, μας βοήθησαν αρκετά άτομα σε αυτό το πράγμα πάνω. Γίνεται καλή διαχείριση. Και τώρα για το αγωνιστικό, ο προπονητής μας, ο Κώστας Κατζηδης, λέει στην αστραπή, αν κόψει ένα κεφάλι, 8 θα βγουν. Δηλαδή, και να φεύγουν συνέχεια παιδιά με υποχρεώσεις, με τραυματισμούς, άλλοι στο εξωτερικό, άλλοι σε άλλες πόλεις. Πάλι εμφανίζονται. Τον Ιανουάριο πάλι κάναμε 5 μεταγραφές, όλες ήταν. Μας κάτσανε δηλαδή κουτί. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα όλα μας βγαίνουν όπως θέλουν. Το ρόστερ της ομάδος είναι κυρίως από το χωριό, από εκεί ή από εκεί, από εδώ, από εκεί, από την περιοχή. Βασικά, εμείς θέλουμε όποιος από το χωριό είναι ενεργός ποδοσφαιριστής να έρθει. Εντάξει, κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν, ναι, γιατί σωστά, ναι, είναι άλλο επίπεδο, θέλουν τα παιδιά να παίξουν λίγο παραπάνω. Αλλά ο κορμός είναι αυτοί οι πιστοί στρατιώτες, δηλαδή τα 7-8 παιδιά που σε οποιαδήποτε στιγμή τα τελευταία 10 χρόνια τους κάλεσε η αστραπή είναι παρόντες. Άσχετα πόσες υποχρεώσεις έχει ο καθένας, οι οικογένειες, δουλειές και τέτοια, είναι πάντα παρόν, βοηθάνε την ομάδα με αμυστή όλοι. Δεν είναι, δηλαδή και τις βεζίνες μερικές φορές που κοιτάμε να τα συμφωδώσουμε και τέτοια, μας γυρνάνε την πλάτη και λένε τι κάνετε τώρα, εντάξει. Εδώ βλέπουμε και τα πλάνα από τη νίκη σας, 2-5, ναι, 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 στο Μικρόβαλτο. Μέσα στο Μικρόβαλτο, ναι. 2-5. Μακρινή διαδρομή και μία ώρα κάναμε να πάμε. Σφώτη ζαλίστηκε στο δρόμο. Αυτό είναι με τα χιλιόμετρα. Και αυτό θέλουμε, δηλαδή θέλουμε την Κυριακή να διασκεδάζει η ομάδα. Να μαζεύουμε όλοι μια παρέα, να πάμε την εκδρομή μας, να παίζουμε. Ο σκοπός αυτός είναι, να το διασκεδάζουμε. Δευτέρη, η ομάδα ξεκίνησε φέτος με στόχο την άνοδο. Υπάρχει πραγματικά το μυαλό σας η επιστροφή στην Α, ή προέχουν κάποια άλλα πράγματα, δηλαδή να δέσει καλά η ομάδα και μετά να το κάνουμε, ναι. Να είμαστε λίγο, είμαστε ρεαλιστές όλοι στο, ναι, Συμβούλιο. Έτσι, έτσι. Μια ομάδα στην Α, εμείς προσωπικά δεν μπορούμε να την υποστηρίξουμε και αγωνιστικά και οικονομικά. Εντάξει, να πεις και η διαφορά η οικονομική, θα σε βοηθήσουν κάποιοι, δεν πήγαμε σε όλες να μας βοηθήσουν, θα μας βοηθήσουν και κάποιοι άλλοι. Αλλά από τη στιγμή που από πίσω δεν έρχεται τίποτα, να κάνουμε μια προσπάθεια για 2 χρόνια να δούμε στην Α, μετά να πέσουμε για τέτοια δώρο άδωρο. Σκοπός βασικός η διατήρηση της ομάδας. Να συνεχίζεται η ιστορία. Με σεβασμό στο παρελθόν και αν μπορέσουμε να αφήσουμε κάτι σε αυτούς που έρχονται, δηλαδή στα νέα τα παιδιά, να βρουν μια κατάσταση να αγωνιστούν και αυτοί. Αλλά για Α, εντάξει τώρα. Και αγωνιστικά να δούμε, έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Τα επόμενα 5 παιχνίδια είναι δύσκολα. Αυτό λέω. Αν κάτσει, θα το επιχείρησε αυτό το εγχείρημα ή προέχουν άλλα. Έχουμε μπροστά μας άλλα πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Ναι. Άλλα πράγματα έχουμε άλλα πράγματα να διορθώσουμε. Έτσι, ακόμα, και η Α δεν αποτελεί και το όχι, μεγάλο μας στόχος. Και δεν και καλά να πάμε για την Α. Γιώργο, ειλικρινά, φέτος ξεκινήσαμε τη χρονιά με σκοπό την σωτηρία. Ήταν μια κατηγορία για μένα προσωπικά για τα παιδιά του Συμβουλίου άγνωστη. Εντάξει, κάποια παιδιά μας κέναν, λέγανε θα σωθεί η ομάδα. Αλλά εγώ λέω νεφώτη στη ομάδα από τη γάμα κατηγορία, κάποια άλλα χωριά, κάποιες ομάδες πιο έμπειρες, θα έχουμε μήπως έχουμε κανένα θέμα αγωνιστικό. Στην πέμπτη αγωνιστική εμείς σωθήκαμε. Θέσαμε στην πορεία πλάνο την πεντάδα. Τώρα 5 αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος, μέσα στην τριάδα για εμάς προσωπικά θα είναι μεγάλη επιτυχία. Μια που είπαμε για την. Όπως που είπες ότι η ομάδα σώθηκε στην πέμπτη αγωνιστική. Αλήθεια, πώς βλέπεις το πρωτάθλημα και αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει κάτι, γιατί βλέπουμε ένα αποχωρήσεις ομάδων. Στον όμιλο τον πρώτο, ήδη έχουν φύγει 3 ομάδες, ένα κουτσό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι, να αλλάξει, να γίνει πιο ανταγωνιστικό. Γιατί. Τώρα θα το παίρνεις το λόγο, ότι είδες πολλές φορές κερδίζουμε την άνοδο μια ομάδα και δεν θέλει να ανεβεί, είναι και μεγάλη ψαλίδα και τα έξοδα σκέφτεται. Είσαι υπέρ του στο να αλλάξει κάτι ή πάμε έτσι αγωνιστικά και ό,τι βγει. Την παρούσα στιγμή είστε κάποιοι άλλοι πιο έμπειροι σε αυτές τις κατηγορίες. Θα ακούσω εσάς, δηλαδή δεν μπορώ να εκφέρω ακόμα με 1,5 χρόνο διοικητική εμπειρία. Θα ακολουθήσω ό,τι λέει για το καταστατικό της Ένωσης. Όπου είναι να παίξουμε, θα παίξουμε εμείς. Τώρα, βασικά, να συγχαίρω και τις άλλες ομάδες του ομίλου, γιατί λένε αξία στην προσπάθειά σου δίνει η αξία του αντιπάλου. Όσες και οι ομάδες που σταμάτησαν και οι ομάδες που συμμετέχουν, να τους ευχαριστήσω για την παρουσία τους, για τη φιλοξενία σε όποιο γήπεδο πάμε και για την προσπάθεια που κάνουν. Γιατί είναι χθες που πήγαμε στο Τρανόβαλτο, τώρα η απόσταση από εδώ, κάναμε 1 ώρα και να πάμε. Αυτοί οι άνθρωποι.
αναγκάζονται κάθε εβδομάδα να κάνουν αυτές τις μετακίνησεις όπως αναγκαζόμαστε κι εμείς. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να τη στηρίζει όλος ο κόσμος, γιατί η κάθε ομάδα ενός χωριού, μιας γειτονιάς, μιας πόλης είναι η αθλητική ταυτότητα κάθε περιοχής και κατ' επέκταση η ταυτότητα ενός χωριού. Και πρέπει όλοι μας να στηρίζουμε και τους αθλητικούς σύλλογους και κάθε μορφή σύλλογο. Όπως έχουμε εμείς το σύλλογο στο χωριό μας, το αθλητικό, έχουμε και το πολιτιστικό να στηρίζεται από τον κόσμο, γιατί αυτοί θα δώσουν και ζωή στα χωριά και στη χώρα μας γενικά. Είσαι ξεκάθαρος, Λευτέρη, και μπράβο, ότι αυτό που είπες, ότι θέλουμε να κρατήσουμε την ομάδα. Θέλουμε να παίζουμε μόνο ποδόσφαιρο. Αυτό είναι που προέχει, αυτός είναι ο κύριος στόχος μας. Και από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν κι άλλα, για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι μια σύνοψη, ότι να γίνουν κι άλλα για να η ομάδα να κάνει το άλμα. Δεν είναι πάμε και μετά από ένα χρόνο να διαλυθούμε. Και πραγματικά ξεκάθαρη θέση και γι' αυτό ίσως και το κλήτος γίνεται και πιο δυνατό. Η Γιώργο, αν με επιτρέπεις, τώρα στην Α κατηγορία είναι ομάδες που στηρίζονται από μεγάλες κοινωνίες, από μεγάλα χωριά. Και ομάδες που, αυτές που διατηρούνται δηλαδή χρόνια και ομάδες που έχουν ακαδημίες από πίσω τους που τροφοδοτούν συνέχεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε τη μία δυνατότητα ούτε την άλλη. Δεν είναι και μικρό χωριό όμως το Κρήτος, μπορεί να ανταπεξέλθει. Είμαστε, Γιώργο, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή υπάρχει μια βάση, μια μικρή βάση στο χωριό μέσα και άλλες. Είναι δύο-τρία μαγαζιά στην Κοζάνη μέσα, δύο-τρία στην Τηλεμαίδα. Δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Αυτό. Ναι, δεν υπάρχει συνοχή, λες. Δεν υπάρχει συνοχή. Όπως λένε οι αρχαίοι λέγανε ού πόσοι, αλλά που εδώ στην Κοζάνη λέμε είμαστε πολύ, αλλά Σκόρπιοι. Και εμείς έτσι είμαστε. Είσαι Σκόρπιοι. Ναι, ναι. Να πάρω και στη Γεωργία, μια γυναίκα που πραγματικά ξεκίνησε από την αρχή στο νέο εγχείρημα, Γεωργία. Ακριβώς. Εσύ για πες μας, τι σημαίνει για σένα το ποδόσφαιρο? Τι σημαίνει γενικά η αστραπή? Πρώτα και για το ποδόσφαιρο, γιατί για να μπεις μέσα στην αστραπή, κάτι σημαίνει για σένα το ποδόσφαιρο και όχι κάτι άλλο. Γενικά μου αρέσει ο αθλητισμός και η ομαδικότητα. Το ποδόσφαιρο στην αρχή ήταν να μαζευτούμε, να πιούμε μια μπύρα, να βάλουμε ένα στοίχημα μεταξύ μας και να διασκεδάσουμε. Έπειτα. Στην αστραπή, όπως είπε ο Λευτέρης πριν, το ξεκινήσαμε φίλοι. Μου λέει, θέλω να το κάνω, θες να με βοηθήσεις? Στην αρχή μου φάνηκε λίγο αστιαλό, τι θα πούνε, πώς βρέθηκε αυτή. Μετά είδα πόσο το αγαπάει, μπήκα κι εγώ στο κόλπο, μου άρεσε. Στην αρχή το έβλεπα, θα πάμε εκδρομή, θα δούμε, άμα κερδίσουμε θα είναι και ωραίο, άμα δεν κερδίσουμε θα περάσουμε καλά. Στην πορεία δέθηκα με τα παιδιά, με την ομάδα, τώρα αγχωνόμαστε, χαιρόμαστε, αναλόγως. Όλο και πιο πολλές γυναίκες βλέπουμε κάθε χρόνο όμως στο ποδόσφαιρο. Εσύ πιστεύεις ότι έχουν θέση οι γυναίκες στο ποδόσφαιρο, σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο, έτσι? Βεβαίως, γιατί όχι. Καταρχήν εμείς στον πάγκο κάθε εβδομάδα είμαστε 2-3 κορίτσια. Και αρέσει αυτό. Και στους παίκτες δεν έχουμε φωνές. Όχι από αυτή την άποψη. Δεν έχουμε φωνές, δεν έχουμε φασαρίες, ηρεμούμε τους άλλους. Από όλες τις απόψεις, Γεωργία, είναι καλό να έχεις και μια γυναίκα στον πάγκο. Από όλες τις απόψεις. Όπως είπες, και η ηρεμία και η ομορφιά και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Γενικά η γυναίκα, είπαμε, είναι καλό να υπάρχει. Η δική σου σχέση με τους ποδοσφαιριστές και των ποδοσφαιριστών με τη δική σου? Λοιπόν. Με τα περισσότερα παιδιά είμαστε φίλοι. Τα καινούργια παιδιά που έχουν έρθει μπήκανε και αυτά στο κλίμα, πολύ καλά παιδιά. Προσπαθούμε να τα βοηθάμε στα πάντα. Βλέπω τον Λευτέρη που ό,τι χρειαστούν τους το παρέχει και προσπαθώ να βοηθάω κι εγώ όσο μπορώ. Έχουμε το χαβαλέ στα μάτς, άμα το κάνουν κάτι. Έτσι, ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άμα κάνουν κάτι, γελάμε. Τι έκανες, ρε, εκεί, ξέρω εγώ. Αυτό είναι φιλική. Αντιμετωπίζεις ήρεμα μια δυσκολία, μια πιθανή αδικία μέσα στο γήπεδο, αγχώνεσαι ή εκτονώνεσαι και νευριάζεις μετά? Όχι. Θεωρώ ότι και η αδικία θα γίνει πάνω στο μάτς. Δεν μου αρέσει, γιατί εκείνη είναι η ώρα που σκέφτομαι, θα έχουμε καυγάδες, θα έχουμε φασαρίες, αγχώνομαι. Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να τους πω, παιδιά, ηρεμήστε. Άμα βλέπω ότι δεν με παίρνει, κάνω κι εγώ στην άκρη, βάζω το Λευτέρη. Κοίταξε, κι άλλο να σε πει μια γυναίκα ηρεμία, κι άλλο ένας άντρας. Ναι. Γι' αυτό σου είπα ότι φέρνεις και ηρεμία, μια γυναίκα. Πώς σε φάνηκε φετινή χρονιά στην ομάδα? Να σας πω την αλήθεια, πέρσι μου φάνηκε πιο δύσκολο. Με το που ανεβήκαμε, δεν το περιμέναμε ότι με το που ξεκινήσαμε θα ανέβουμε. Λέω, εντάξει, συνεχίζουμε, θα διασκεδάσουμε ό,τι βγει. Και όταν είδα ότι πλέον είμαστε στη δεύτερη θέση και ότι πάει πολύ καλά, εντάξει, δεν το περίμενα, να σας πω την αλήθεια. Ένα άσχημο αποτέλεσμα, μια κακή εμφάνιση την κουβαλά στο σπίτι, την πάση. Μας ρίχνει την ψυχολογία, ναι. Και εμένα. Γυρνάμε μετά πίσω και είμαστε
και ρωτάνε τι έγινε. Εντάξει, παίξαμε καλά, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά μετά από λίγο το ξεχνάμε. Τι ομάδα είσαι? Πέρσι σας είπα κάτι άλλο. Φέτος θα σας πω αστραπή. Αστραπή τρίτο. Ναι. Έτσι. Ωραία, αφού εκεί δίνουμε τη ζωή μας, εκεί δίνουμε την αθλητική μας, ένα μέρος από τη ζωή μας. Ναι. Έτσι. Εδώ στην Κοζάνη βρέθηκες λόγω σπουδών. Ναι. Και παραμένεις εδώ, έτσι. Ναι, τελείωσα με τις σπουδές μου. Προς το παρόν, ναι, παραμένω εδώ. Μην μου πεις ερωτική μετανάστες κι εσύ. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω, έχουμε δέσει γενικά εδώ σε όλα. Από την μπάλα, παρέες. Αγάπησε την αστραπή. Ακριβώς. Μα φέρει. Μ' αρέσει όμως η ζωή στην Κοζάνη, γι' αυτό. Ωραία. Να πάμε στο Φώτη. Φώτη, εσύ στην αστραπή φέτος, πρώτη χρονιά. Η διαδρομή σου. Και πέρσι ήμουνα και από την αστραπή ξεκινήσαμε. Έχεις κάνει μια διαδρομή όμως σε άλλες ομάδες. Ναι, έχω. Ξεκίνησα από την αστραπή, το πρώτο δελτίο στην αστραπή. Μετά Ελέσποντο, στρατιωτική θητεία. Αυτά, στην Κεσαριά πήγα 3 χρόνια. Ξαναγύρισα στο χωριό, μετά στον Άργυλο και πάλι στο χωριό. Με πήρε ο πρόεδρος τηλέφωνο πέρσι και με κάλεσε, όπως και όλα τα παιδιά που είναι στην ομάδα τώρα. Και ευτυχώς μας πήρε ο πρόεδρος τηλέφωνο και ξανά κάναμε την ομάδα. Θέλω να τον ευχαριστήσω εγώ προσωπικά και τον Πάπη τον Αμαραντίδη, τον περσινό μας προπονητή. Φέτος έχουμε τον Κώστα τον Καζατζίδη. Εντάξει. Και ο Κώστας, σαν ποδοσφαιριστής, φέτος προπονητής από άλλο πόστο. Ναι, είναι έτοιμος. Βλέπεις διαφορές από την περσινή την ομάδα με φέτος στη σύγκριση με πέρυσι, δηλαδή διαφορές? Υπάρχουν διαφορές σίγουρα. Εντάξει, είναι και η κατηγορία, είναι και διοικητικά η ομάδα πάει πολύ καλά. Ο πρόεδρος μας έχει ό,τι ζητάμε, δεν μας αφήνει παραπονεμένους και εντάξει. Πώς είδες φέτος το πρωτάθλημα, έτσι όπως τα υπολόγιζες, ήταν αυτή η πορεία ή πραγματικά ήταν κάτι παραπάνω? Η αλήθεια είναι ότι, όπως είπε και ο πρόεδρος, πηγαίναμε για να σωθούμε και προσωπικά εγώ δεν περίμενα ότι θα φτάσουμε τόσο ψηλά και μακάρι να φτάσουμε ακόμα πιο ψηλά. Και η άνοδος αν έρθει, μακάρι να έρθει. Κάποια στιγμή. Καλώς να έρθει. Καλώς να έρθει. Ναι. Δεν είναι... θα πούμε όχι. Κοίτα. Αυτό είναι. Ο στόχος του ποδοσφαιριστή. Καλό είναι να υπάρχει στόχος. Έτσι. Καλό είναι να υπάρχει περισσότερο στόχος. Αυτό είναι. Ο φως επιμένει, θέλει άλλο. Ναι. Μα εντάξει. Ένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να. Έτσι. Να ανέβει ένα σκαλί παραπάνω. Κάποιο μάτς που σου έχει μείνει φέτος? Όχι. Όλα τα μάτς δεν. Εντάξει. Αν εξαιρέσουμε τα ντέρμπι που είχαμε. Με την Εανή και με την Άνω Κόμη και το Βελβεντό που πάνε μπροστά. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που κάναμε σαν φετινή χρονιά θα έλεγα το με την Εανή στον πρώτο γύρο που ήταν ένα δυνατό παιχνίδι. Ισόπαλο ήρθε με φαίνεται στον πρώτο γύρο. Να περάσουμε και στον τον Παύλο, τον Γεωργιάδη. Παύλε, εσύ ποδόσφαιρο που έχεις παίξει? Έχω ξεκινήσει από τον Τίνο Κουή. Από την Ακαδημία του Τίνο Κουή. Ακαδημία Τίνο Κουή. Επίτα πήγα στην Αναπόλεω Καλαμαριάς. Έπαιξα 2 χρόνια εκεί. Μετά λόγω του σχολείου και τη τρίτη ηλικίου ήρθα στην αστραπή Κλήτου, τότε που ήταν Α. Αχα. Έπαιξα εκεί. Με το που έφυγα από εκεί πέρα πήγα Άργυλο για μια χρονιά, φαίνεται. Μετά πήγα από Ποσειδώνα Καλαμαριάς Α1 Θεσσαλονίκης. Έκανα προετοιμασία με τη Χαλάστρα Γάμα Εθνική, δεν βγήκε. Και μετά ο πρόεδρος με ξανάφερε στο Κλήτος με βάση μιας άλλου μέσου. Δηλαδή δεν ήταν άρθρο, ήθελα να δω κάτι ψηλότερα, αλλά με έπεισαν. Να πούμε τον κόσμο, μένεις στη Θεσσαλονίκη. Μένω στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και έρχεσαι Παρασκευή, μία προπόνηση και στον αγώνα, έτσι. Έχουμε Παρασκευή. Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι αυτό? Δηλαδή πρέπει να αγαπάς κάτι πάρα πολύ και μάλλον και να έχεις βρει
και τους ανθρώπους που πραγματικά συνεργάζεσαι με αυτούς και σου δίνουν το κάτι παραπάνω, όχι έστω ηθικά, για να κάνεις αυτή τη διαδρομή. Δεν είναι μικρό πράγμα. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Διότι είναι διαδρομές συνέχεια. Δεν ξεκουράζομαι. Ένα Σαββατοκύριακο που έχω να ξεκουραστώ, εγώ έχω να πάω Κοζάνη Θεσσαλονίκη. Έχει ασχολήσει στη Θεσσαλονίκη με κάτι? Θεσσαλονίκη είμαι σε ΙΕΚ. Στα ΙΕΚ. Διαφορική. Και μου έλεγε ότι ναι, μένει στη Θεσσαλονίκη, αλλά η μητέρα σου είναι από το Κλήτος. Έχεις δεσμούς. Και ο πατέρας μου είναι από μια μεριά από το Κλήτος. Και κάνεις αυτή τη διαδρομή. Ναι. Για πες μου φέτος εσύ το πρωτάθλημα, πώς το είδες εδώ? Εγώ πάντα από την αρχή λέω ότι θα τερματίσουμε πρώτοι. Δεν αποκλείεται να πω ότι δεν θα πάμε ψηλά. Βάζεις τις εμπελάδες του πρώτη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε κατηγορία. Εγώ πάω για την πρωτιά. Από εκεί πέρα ό,τι βγει. Η ομάδα έχει ελπίδες, έτσι, αγωνιστικά, 5 αγωνιστικές σημαίνουν. Εντάξει, μπορεί να είναι δύσκολο το πρόγραμμα που είπες, αλλά έστω και για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα μπαράζ υπάρχει. Έτσι και καλό να υπάρχει στόχος και θα εκθέσετε και την διοίκηση. Και μάλιστα παίζεις επιθετικός. Παίζω δεκάρι πλέον. Δεκάρι. Και τα γκολ που σημείωσες? 8. 8. Είσαι πρώτο σκόρερ, είπες. Νομίζω ότι το γκολ είναι διέστηση, ικανότητα ή τύχη. Το γκολ είναι τύχη. Σε κάποιον τον οποίο παίζει αυτή τη θέση πρώτη φορά. Γιατί δεν ξεκίνησα δεκάρι, ξεκίνησα από τα εξτρέμ. Έπαιξα center four και πρώτη φορά που έπαιξα δεκάρι ήταν με τον Μπάμπη, τον περσινό προπονητή μας. Και συνεχίστηκε αυτό διότι με πήγε θέση πολύ καλύτερα. Μετά είναι και η διέστηση. Ένα μεγάλο προσόν ενός ποδοσφαιριστή. Το οποίο δεν το έχουν όλοι. Για να σκοράρεις, είπαμε, ναι. Να θέλει διέστηση βέβαια. Και ικανότητα. Αλλά η ικανότητα, ναι, αλλά πρώτα απ' όλα είναι συμπαίκτες σου. Αυτοί σε βοηθάνε να βάλεις γκολ. Δεν το κάνεις μόνος σου. Δεν υπάρχει ένα γκολ το οποίο το έχω βάλει μόνος μου. Προς Θεού. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει, όπως είπες όμως, σίγουρα η τύχη, σίγουρα η διέστηση, αλλά και η ικανότητα. Είναι μεγάλοι παράγοντες. Το να βάλεις γκολ δεν το έχουν όλοι και ο σκόρερ δεν είναι κάτι εύκολο. Θυμάμαι και το έχω ξαναπεί, Παύλο, και θα μου πεις και εσύ γιατί. Είναι οι ποδοσφαιριστές που βλέπουν την αιστεία όταν θα δοθούν ένα τετατέτ ή την αιστεία τέτοια και είναι ποδοσφαιριστές που τη βλέπουν διπλάσια από ό,τι είναι. Δηλαδή δεν κομπλάρουν. Το μάτι τους πάει στο γκολ. Ισχύει? Ισχύει, αλλά αυτό τώρα άμα το πω έτσι θα είναι σαν αυτοσαρκασμός. Ω, δεν είναι αυτοσαρκασμός. Και δεν μου αρέσει. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν. Κάποιο μάτς που σου έχει μείνει, κάποιο παιχνίδι. Κάποιο μάτς που έχει μείνει. Δικό ήταν σου αλλά και της ομάδας που σου έμεινε. Μια κακή μέρα με την Άνω Κόμη. Το είχαμε χάσει 6-1. Με πολύ κακό καιρό και κακές καιρικές συνθήκες του γηπέδου. Και κάτι καλό, κάτι όμορφο. Κάτι όμορφο. Ή το γκολ που νομίζω ότι ήταν το πιο κρίσιμο που σημείωσες φέτος. Δεν το βλέπω έτσι. Το βλέπω σαν ομαδική προσπάθεια. Ναι, δεν πάει όμως να είναι κάποιο, να είναι σημαντικό ένα γκολ που επιτυχαίνει. Δεν θα κάτσω να πω μπράβο μου επειδή έβαλα γκολ και ότι αυτός ο αγώνας μ' άρεσε διότι έβαλα εγώ 2 και 3 γκολ. Θα πω το μάτς με την Ανία, όπως είπε και ο Φώτης, το οποίο ήταν ένα μάτς που λέγανε όλοι ότι θα χάσουμε. Και βγήκαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πήραμε ό,τι μπορούσαμε. Πριν περάσω να κάνω τον επίλογο με τον Πρόεδρο, ξεκάθαρη η θέση των ποδοσφαιριστών. Πάμε για άνοδο. Ξεκάθαρη η θέση τη διοίκηση. Θα δούμε στο τέλος τη σεζόν που θα σας καλέσουμε και θα μας πεις. Για ένα επίλογο για τον κόσμο που μας ακούει, για τον κόσμο του Κλήτου. Τελικά θα πάμε για. Πρώτα απ' όλα, χρόνια πολλά σε όλους τους απανταχόλληνες για αυτή τη μεγάλη μέρα σήμερα της εθνικής μας και σχετική μας εορτή. Στη ομάδα μου που γιορτάζει σήμερα να είναι γερή να πλένει τα ρούχα της ομάδας για πολλά χρόνια. Η ομάδα πλένει τα ρούχα. Ναι, η ομάδα πλένει. Ερασιτεχνικές ομάδες. Ναι. Και να στείλουμε ένα μήνυμα στους φιλάθλους μας ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός μας να είμαστε μια ζωή εμείς στην ομάδα, στο συμβούλιο. Θα είμαστε πάντα μαζί με την ομάδα και ότι θα εγγυόμαστε για πολλά χρόνια ακόμα την διατήρηση της ομάδας. Για να κάνουμε και το όνειρο των ποδοσφαιριστών πραγματικότητα, να πλαισιώσει ο κόσμος τη διοίκηση. Έτσι. Γιατί να υπάρξει πιο δυνατή διοίκηση και ναι, πραγματικά να γίνει. Ωραία. Αυτό ήταν το μήνυμα του Προέδρου, αυτό ήταν το μήνυμα των ποδοσφαιριστών, αλλά και της Γενικής Γραμματέας, που κάλεσε γυναίκες. Είναι όμορφο το ποδόσφαιρο, είπε. Σας ευχαριστώ, παιδιά. Καλή επιτυχία και σε ό,τι και να βάλετε στόχο. Άνοδο, παιδιά. Υγεία πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα υγεία. Ωραία. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή. Να είστε καλά. Θα είμαστε εδώ πέρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Η
Η αθλητική ενημέρωση στη Δυτική Μακεδονία έχει όνομα matiestasport.blogspot.gr. Οι αθλητικές ειδήσεις όπως τρέχουν τη στιγμή που εξελίσσονται. Έγκαιρα, έγκυρα, αξιόπιστα και αμερόληπτα. matiestasport.blogspot.gr. Αποτύπωσε η συζήτηση με το Κλήτος πραγματικά τι συμβαίνει στις ερασιτεχνικές ομάδες. Η διοίκηση με χαμηλό προφίλ, βάζοντας πρώτα σίγουρα το οικονομικό πρόβλημα, αλλά και οι ποδοσφαιριστές από την άλλη, ο στόχος που δεν είναι η νίκη και να πάμε και ψηλότερα. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Πάμε να δούμε τι έγινε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ Κοζάνης. Στην ΕΠΣ Κοζάνης, στην Α κατηγορία, στην 20η αγωνιστική, είχαμε 2 νίκες γηπεδούχων, 2 ισοπαλίες και 3 διπλά. Σημειώθηκαν μόνο 11 γκολ. Στάση στα Σέρβια έκανε η Κοζάνη. Έχασε το απόλυτο των βαθμών από τον σκληροτράχυλο Τιτάνα. Πέρασε από τον Βόλιο ΑΕΠ και πλησίασε στον Πόντο την κορυφή. Μεγάλο διπλό σωτηρίας ο Κρόκος. Μοιράστηκαν βαθμούς και γκολ Μακεδονικός και Ηρακλής Πνευμαίδας. Νίκες βάλσαμο για ΑΕΚ, Γαλατινή και ΠΑΟΚ Κίνων. Να δούμε τα αποτελέσματα. 20η αγωνιστική, Ατρόμητος Πνευμαίδας ΑΟΚΡΟΚΟΥ 0-1, Μακεδονικός Κοζάνης, Ακαδημία Ηρακλή Πνευμαίδας 1-1, Ακαδημία Βοΐου, ΑΕΠ Καραγιανίων 0-3, Τιτάν Σερβίων Κοζάνη 0-0, Γαλατινή Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής 1-0, Εθνικός Βατερού ΑΕΚ Κοζάνης 0-1, ΠΑΟ Κύρων Κένταβρος Πρωτοχωρίου 4-0. Στη βαθμολογία η Κοζάνη πρώτη 58 βαθμούς, 1 βαθμό πιο πίσω στους 57 ΑΕΠ Καραγιανίων, Τιτάν Σερβίων 36, από 28 βαθμούς ΑΕΚ Κοζάνης, Μακεδονικός Κοζάνης και Ακαδημία Βοΐου, στους 26 ΑΟΚ Κρόκου, 25 βαθμούς η Γαλατινή, Εθνικός Βατερού 24, ΠΑΟ Κίνων 23, στους 22 βαθμούς Ακαδημία Ηρακλή Πλεμαΐδας, 20 ο Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, 18 βαθμούς Ατρόμητος Πλεμαΐδας, 5 βαθμούς Κένταβρος Πρωτοχωρίου. Επόμενη αγωνιστική, ΑΕΠ Καραγιανίων ΑΟΚ Κρόκου, Κοζάνη Ακαδημία Βοΐου, Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, Ατρόμητος Πλεμαΐδας, Ακαδημία Ηρακλή Πλεμαΐδας, Τιτάν Σερβίων, ΑΕΚ Κοζάνης, Γαλατινή, Κένταφρος Πρωτοχωρίου, Μακεδονικός Κοζάνης, ΠΑΟ Κύλων, Εθνικός Βατερού. Στην δεύτερη κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, είχαμε ένα άσο και 3 διπλά. Σημειώθηκαν 19 γκολ. Σπουδαία διπλά για Κλήτος, Ανοκόμη και Πλατανόρεμα, χωρίς να ιδρώσει το τρίποντο το Βελβεντό. Να δούμε τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής. Αλιάκ Μονιανής πρόοδος Μεταξά 4-1. Μάψα Αγίας Παρασκευής Ερμής Πλατανορεύματος 2-3. Αναγέννηση Λιβαδερού Ανοκόμη 0-2. ΕΑΣ Μικροβάλτου Αστραπή Κλήτου 2-5. Κεραυνός Πετρανών Βελβεντό 0-3 άνευ αγώνα. Δεν κατεβαίνει ο Κεραυνός Πετρανών. Όπως δεν διεξήχθη και το παιχνίδι αεκρανιδιών Απόλλων Αυλών, αυτές οι δύο ομάδες αποχώρησαν από το πρωτάθλημα. Στη βαθμολογία, Αλιάκ Μονιανής 44 βαθμούς, από 40 Βελβεντό και Σαπικλήτου, Ανοκόμη 38, στους 35 Αναγέννηση Λιβαδερού, 27 βαθμούς Ερμής Πλατανορεύματος, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής 22, 18 πρόοδος Μεταξά, 15 βαθμούς ΕΑΣ Μικροβάλτου, Κρανίδια, Κεραυνός Πετρανών και Απόλλων Αυλών αποχώρησαν από το πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, ΜΑΠΣ Αγίας Παρασκευής Αλιάκ Μονιανής, πρόοδος Μεταξά, ΑΕΚ Κρανιδίων, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Ερμής Πλατανορεύματος, Αναγέννηση Λιβαδερού, Απόλλων Αυλών, ΕΑΣ Μικροβάλτου, ούτε αυτό το παιχνίδι θα διεξαχθεί, Ανοκόμη Κεραυνός Πετρανών, η Ανοκόμη θα πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, Κεραυνός Πετρανών αποχώρησε από το πρωτάθλημα, Αστραπή Κλήτου, Βελβεντό. Στον δεύτερο όμιλο είχαμε 5 άσοι και 1 διπλό, σημειώθηκαν 19 γκολ. Με νίκες προχώρησαν Εορδαϊκός, Καριοχώρη, Καλαμιά και Άρδασα. Βαθμολογική ανάσα για ελπίδες. Να δούμε τα αποτελέσματα. Βυζαντινός Αετός Ελπίδες ΑΕΚ 1-2. Εορδαϊκός Δόξα Μικροκάστρου 4-1. Βέρμιο Καριοχωρίου Πρόοδος Κομνηνών 4-0. Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας Ακρίτης Κοζάνης 2-1. Καλαμιά ΑΕΠ Ερδίκα 2-1. Δάφνη Πολυμήλου Δανάη Κοζάνης 1-0. Ρεπό Δόξα Βερμίου Πύργων. Στη βαθμολογία, ο Εορδαϊκός 44 βαθμούς, 38 το Βέρμιο Καριοχωρίου, Περδίκας 34, στους 31 η ΑΕΚ Καλαμιάς, Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας 30, 29 Δανάη Κοζάνης, Δάφνη Πολυμήλου 28, Πρόοδος Κομνηνών 18,
Δόξα Μικροκάστρο 17 βαθμούς, 15 Ελπίδες ΑΕΚ Κοζάνης, στους 14 Ιακρίτες, 13 βαθμούς Δόξα Βερμίου Πύργων και ο Βυζαντινός Αετός 10 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική, Βέρμιο Καργιοχωρίου ΑΕΚ Καλαμιάς, ΑΕΠ Ερδίκα Φ Σίγμα Εορδαϊκός, Πρόοδος Κομνηνών Βυζαντινός Αετός, Δόξα Μικροκάστρου Δάφνη Πολυμήλου, Ελπίδες ΑΕΚ Μέγας Αλέξανδρος Άρδασας, Δανέη Κοζάνης, Δόξα Βερμίου Πύργων, Ρεπό Ακρίτης Κοζάνης. Στην τρίτη κατηγορία τέλος είχαμε απόλυτη μοιρασιά. Ένας άσος, ένα χ και ένα διπλό. Ισόπαλο το ντέρμπι κορυφής. Νίκησε και πλησιάζει η Κεσαριά. Να δούμε τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής. Κοζάνη 2004. ΑΕ Κεσαριάς Κύπου Σπάρτου 1-4. Ηρακλής Δρεπάνου. Αναγέννηση Εράτηρας 1-1. Δράση Σωτηρίου. Αναγέννηση Αργύρου 4-1. Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής. Πόντι Μεσοβούνου 3-0. Άνυφ Αγώνα. Στη βαθμολογία, Αναγέννηση Εράτηρας 31 βαθμούς, Ηρακλής Δροπάνου 29 βαθμούς, Κεσαριά 27, Δράση Σωτηρίου 22, Κοζάνη 2004 15, Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής 6 βαθμούς, χωρίς βαθμό Αναγέννηση Αργύρου και η Πόντι Μεσοβούνου που αποχώρησαν από το πρωτάθλημα. Επόμενη αγωνιστική, ΑΕΚ Κεσαριάς Κύπρου Σπάρτου Πόντι Μεσοβούνου, αυτό το παιχνίδι δεν θα διεξαχθεί, Αναγέννηση Εράτηρας Κοζάνη 2004, Αναγέννηση Αργύρου Μέγας Αλέξανδρος Λευκοπηγής, Δράση Σωτηρίου, Ηρακλής Δρεπάνου. Αυτά με τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες. Να περάσουμε σε βίντεο, να περάσουμε σε γκολ. Πρώτο παιχνίδι για σήμερα. Μακεδονικός Κοζάνης, Ακαδημία Ερακλήτου Λεμαϊδας, 1-1. Καλύτερο στο πρώτο μέρος ο Ηρακλής Πτολεμαϊδας. Στο 14 αδράνεια της άμυνας. Θα τρυπώσει ο Μαρνασίδης και με κεφαλιά θα κάνει το 0-1. Στο 30, όπως είπαμε, ο Ηρακλής ήταν καλύτερο στο πρώτο μέρος, πατούσε καλύτερα. Αντεπίθεση με τον Μαρνασίδη. Θα σουτάρει, ο Ζινόβης θα αποκρούσει, η μπάλα θα φτάσει στο Σαπαλίδη. Νέο σουτ, αλλά δύναμο, μπλοκάρει ο Ζινόβιος. Στο 43, ο Ηρακλής θα βγει ξανά μπροστά. Ο Εχμαλωτίδης θα πλασάρει. Κατσάρα θα διώξει λίγο πριν τη γραμμή. Νέο σουτ θα μπλοκάρει ο Ζινόβιος. Το πάλι στο σουτ. Στο δεύτερο μέρος ισορρόπησε το παιχνίδι ο Μακεδονικός. Εδώ ατομική προσπάθεια του Ντουρμίση. Και από κοντά ο Τζέλος θα ισοφαρίσει 1-1. Νωρίς στο 54 ισοφάρισε. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν ρώσικη ρουλέτα. Οι ομάδες δεν κλείστηκαν, ο Ηρακλής ήθελε οπωσδήποτε την νίκη. Εδώ ένα σουτ από τον Τζέλο μπλοκάρει ο τερματοφύλακας, ο Μιχαηλίδης. Ξανά στην επίθεση ο Μακεδονικός, σουτ του Τζέλου. Ο Μιχαηλίδης δηλώνει ξανά παρόν. Ο Μακεδονικός έβγαινε πιο συχνά στην επίθεση, εδώ με τον Ντουρμίση. Σουτ από κοντά, κόντρα, μπάλα κόρνερ. Στις καθυστερήσεις, ο Εχμαλωτίδης θα βρεθεί στο έδαφος. Οι φιλοξενούμενοι θα διαμαρτυρηθούν για πέναλτι. Ο κύριος Δελιζής θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ξαναβλέπουμε τη φάση. 1-1 το παιχνίδι. Ο Κρόκος πήρε μεγάλη νίκη μέσα στον ατρόμητο Πτολεμαϊδας. Πάμε να δούμε το γκολ που έκρινε το παιχνίδι, που ήρθε στα τελευταία κυριολεκτικά λεπτά, από τον Τσιάρα τον γκολ, μετά την προσπάθεια του Δουλδούρα, μπάλα θα έρθει στον Τσιάρα και θα σημειώσει την μεγάλη σημαντική νίκη για την ομάδα του ΑΟ Κρόκου. Που το πανηγύρισαν οι νεαροί παίκτες, δεόντως, μεγάλο τρίποντο πραγματικά. Μετά το μάτς πάμε να δούμε τι δήλωσαν στον Παύλο Καλεμκυρίδη, ο Μάρκος Τσιάρας του ΑΟ Κρόκου και ο Σταύρος Ιγνατιάδης από τον Ατρόμητο. Μάρκο, με δικό σου τέρμα, η ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς, μια απολύτιμη νίκη για την ομάδα και από εδώ και πέρα Θα προσπαθήσουμε, έχουμε 6 τελικούς ακόμα,
ότι θα δώσουμε δυνατά, θα δώσουμε τα δυνατά μας και ό,τι βγει. Σύμφωνα με την εικόνα του αγώνα, θεωρείς ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο για την ομάδα σου? Ναι, αισθανθήκαμε πιο τυχεροί. Βγήκε του γκολ στο 90. Σίγουρα χρειάζεται και η τύχη και ο παράγοντας σίκη στην ομάδα. Μια κουβέντα για τους φιλάθλους. Καλά. Μας ακολουθάν παντού, αυτό έχω να πω μόνο. Και μας δίνουν ενέργεια για τα πάντα. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλή συνέχεια. Από τη μεριά των γηπεδούχων, από τον Σταύρο τον Γρηματιάδη. Σταύρο, έτσι όπως κύλησε ο αγώνας, θεωρείς το αποτέλεσμα δίκαιο? Ήταν ένα αμφίροπο παιχνίδι, παίξαμε το δύο πολύ δυνατά. Θεωρώ ότι είχαμε λίγο πιο δυνατές μονομαχίες. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κάτι καλύτερο, αλλά εντάξει. Δίκαιο ήταν το χ. Μπήκατε με θέληση, μπήκατε με περισσότερο πάθος στο πρώτο ημίχρονο. Είχατε την εδαφική υπεροχή, κάνατε κάποιες ευκαιρίες αξιόλογες, οι οποίες δεν μετουσιώθηκαν σε γκολ. Αλλά τελικά ο παράγοντας τύχη δεν ήταν μαζί σας, ήταν την ομάδα του Κρόπου. Ναι. Η τύχη ήταν που καθόρισε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι έπρεπε να το πάρουμε το παιχνίδι εμείς, όπως διαζόμασταν και πιο πολύ. Και οι δύο ομάδες χρειαζόμασταν. Αλλά θεωρώ ότι μπήκαμε πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι και το κερδίθηκε στην τύχη, δηλαδή στις λεπτομέρειες στο 90. Από εδώ και πέρα για την ομάδα σου, μέχρι τέλος του πρωταθλήματος, θα παλέψουμε μέχρι το τέλος και θα μείνουμε στην κατηγορία. Θεωρείς ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Θεωρώ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, διότι άμα δούμε και τη βαθμολογία, είναι μια νίκη τριών βαθμών που μας δίνει τρεις βαθμούς. Πάμε κατευθείαν 4-5 θέσεις πάνω. Επόμενο βίντεο, Τιτάν Σερβίων Κοζάνη 0-0. Σε ένα ψυχωμένο Τιτάνα έπεσε η Κοζάνη και υποχρεώθηκε σε άσφαιρη ισοπαλία. Οι γηπεδούχοι καλά οργανωμένοι και διαβασμένοι δεν άφησαν την Κοζάνη να επιβάλλει το παιχνίδι. Εδώ μια καλή στιγμή για τον Τιτάνα από φάουλ του Σαββούδη. Ο Χρυσοστομίδης διώχνει σε κόρνερ. Αρκετά δυνατό παιχνίδι στον χώρο του κέντρου. Εδώ είχαμε κάποια ένταση. Ευτυχώς χωρίς άλλα παρατράγουδα. Ο κύριος Καλατιέρπος μοίρασε δύο κίτρινες κάρτες για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Όπως είπαμε, ο Τιτάνας καλά οργανωμένος χτυπούσε στις αντιεπιθέσεις. Άλλο ένα εδώ μαρκάρισμα που πραγματικά ήταν αρκετά σοβαρό. Ευτυχώς όμως όχι στο να αφήσει για πολύ καιρό έξω τον Δουβαρτζίδη, τον παίχτη των Σερβίων. Εδώ λάθος του Χρυσοστομίδη, την σημειώνει γκολ ο Σαββούδης. Αλλά ακυρώνεται από τον διαιτητή, τον κύριο Καλατέρπο, λέγοντας ότι ο Σαββούδης χρησιμοποίησε το χέρι. Το ξαναβλέπουμε. Πλάγιο του Αθανασιάδη, κεφαλιά του Ζινόβιο, θα μπλοκάρει ο Γκόγκος. Στο 79, μακρινό σουτ του Χρυσοστομίδη, με διπλή προσπάθεια, ο συνονόματος Χρυσοστομίδης της Κοζάνης τερματοφύλακας, θα μπλοκάρει. Άλλο ένα μακρινό σουτ, προσπαθεί να πιάσει στον ύπνο τον Χρυσοστομίδη. Ο Σαββούδης έκανε το σουτ, σε κόρνερ έδειξε ο Χρυσοστομίδης. Η Κοζάνης με ένα πλάγιο πάει να απειλήσει, η κεφαλιά του Ζινόβιου όμως περνάει έξω. Πίσω από το κέντρο σου, το τερματοφύλακας της Κοζάνης έξω, αλλά προλαβαίνει το κακό, διώχνει την μπάλα, κόρνερ. Η Κοζάνη στο 95 απείλησε σοβαρά, με φάουλ του Τραυλού, κεφαλιά του Τσικόπουλου στο οριζόντιο δοκάρι. 0-0 όπως είπαμε το αποτέλεσμα. Είναι η πρώτη βαθμή που χάνει η ομάδα της Κοζάνης. Πάμε να δούμε τι δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Γιάννης Παρασκευάς, τον Παύλο και τον Καλεπκερίδη. Έχω μαζί μου τον Γιάννη τον Παρασκευά. Coach, σήμερα παίξατε έξυπνα. Η διαχείριση του παιχνιδιού ήταν σωστή από πλευρά σας. Τελικά το αποτέλεσμα έμεινε στο 0-0. Δύο λόγια θέλω να μου πεις για το παιχνίδι.
Σίγουρα ξέραμε από την αρχή ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Και σίγουρα πιο δύσκολο ήταν για την Κουζάνη. Γιατί έρχονταν να παίξει μια έδρα που είχαμε μια ήττα. Και αυτή είναι, πιστεύω ήταν αποτύχει μέσα στην έδρα μας με τα Καραγιάννια. Και σίγουρα ήταν δύσκολο παιχνίδι για την Κουζάνη, γιατί η Κουζάνη είναι πρώτη και ήθελα να μείνει πρώτη και είναι πρώτη. Εγώ, όπως ακριβώς παίξαμε με τους αντιπάλους όλους μέσα στη Σέρβια, έχω μια δυνατή έδρα και είναι αυτή που μας έχει και πολύ ψηλά. Έχω νεανική ομάδα, έχω παιδιά που βγάζουν δύναμη και πάθος και τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Θέλω να μου πείτε και για το σοβαρό τραυματισμό που είχαμε του παίκτη σας. Εντάξει, είναι μια δύσκολη φάση. Πιστεύω ότι εκεί ο δικός μας, γιατί το δικό μας παιδί από το Ηλίας Κοπροζήν ήθελε να το κάνει, διεκδίκει στην μπάλα. Όλα καλά. Πιστεύω ότι είναι, ναι, πιστεύω από τις πληροφορίες που έχω ότι είναι όλα καλά. Είναι ένας τραυματισμός του, εντάξει. Από εδώ και πέρα, ο Τιτάν, μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, ποια θα είναι η εικόνα του? Ο Τιτάν δουλεύει από τις 20 Ιουλίου. Η εικόνα του είναι αυτή που είδαμε σήμερα και σε όλα τα παιχνίδια θα παρουσιαστούμε έτσι. Δεν θα παίζουμε για εμάς, δεν παίζουμε για κανέναν άλλον. Και από εκεί και πέρα, όπως κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, όπως κάναμε και σήμερα, θα παίζουν την ευκαιρία κάποιοι μικροί για να έχουμε και λίγο βάθος για τα επόμενα χρόνια. Σήμερα το γήπεδο των Σερβίων για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό είχε πολύ κόσμο. Ήρθε ο κόσμος να συμπαρασταθεί στην ομάδα και τη συμπαραστάθηκε. Δυστυχώς δεν πρέπει να παίζουμε την Κουζάνη για να μαζεύουμε κόσμο. Ο κόσμος των Σερβίων εδώ και δύο χρόνια, και ειδικά φέτος που η πορεία μας κορώνα που είναι πολύ καλή, δεν είναι τόσο κοντά μας στο γήπεδο. Έξω δεν έχουν παράπονο τους ανθρώπους, βοηθάνε την ομάδα με το παραπάνω. Απλά εγώ θα ήθελα, σαν προπονητής της ομάδος και σαν άνθρωπος που μένω εδώ, ο κόσμος να είναι λίγο πιο κοντά σε αυτά τα παιδιά. Γιατί πραγματικά τα παιδιά αυτά δίνουν τον καλύτερο αυτό και σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, και συγχαρητήρια για την ομάδα σου. Ευχαριστώ και εγώ. Για το Ματιά στα Σπορ από το ΔΑΚ Σερβίων, Παύλος Καλαμκερίδης. Αυτά από τον Γιάννη Παρασκευά. Επόμενο βίντεο, Ακαδημία Βοΐου, ΑΕΠ Καραγιαννίων 0-3 από το ΑΕΠ Κοζάνης blogspot.com. Πολλές ευκαιρίες για τους πόντιους, 3 γκόλα σημείωσαν, 3 γκόλα, 3 δοκάρια, 1 κυρωθέν, πραγματικά πολλές οι ευκαιρίες που χάθηκαν. Πρώτη καλή στιγμή εδώ, το 0-1. Από τον Παπαγαθονίκο, από τον Καρακατσάνη, συγγνώμη, στο 24. Θα εκτελέσει κόρνερ στο 62 ο Καρακατσάνης, αποκρούει ψηλά ο Ζωρκοδήμος, η μπάλα στον Δαλκερανίδη 0-2. Ο Βλαδίκας θα πρεσάρει, θα κλέψει την μπάλα, θα δώσει τον Καρακατσάνη, σου την μπάλα στο κάθετο δοκάρι. Στο 70 ο Καρακατσάνης θα εκτελέσει απευθείας φάουλ 0-3. Στο 80 ο Βλαδίκας μέσα στην περιοχή, ανατροπή, πέναλτι. Θα το εκτελέσει ο Τσιντός, η μπάλα ψηλά. Άλλο ένα φάουλ για την ομάδα της ΑΕΠ, τρίτο δοκάρι. Από τον Τσιντό αυτή τη φορά. Και μία φορά που απείλησε το Βόη που έχει κάποια προβλήματα. Επόμενο βίντεο, Εθνικός Βατερού, ΑΕΚ Κοζάνης, 0-1, Κώστας Τσιόρας. Σημαντική νίκη πραγματικά για την ΑΕΚ Κοζάνης, στο Βατερό το παιχνίδι. Μέτριο πραγματικά, λίγες φάσεις. Στο 25 ο Παναγιωτήδης στο γραμμένο, ο Κεντεμποζίδης θα προλάβει τον αεροπεθητικό. Στο 28 φάουλ το Σακαλί περνάει δίπλα από το δοκάρι της ΑΕΚ. Στο 36 ο γραμμένος δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα από τον Κεντεμποζίδη. Είχαμε κάποια ένταση εδώ στο χώρο του κέντρου μεταξύ του Σαλονικίδη και του Αποστολίδη. Κουτσόνας ήταν εκεί να λύσει τις διαφορές. Στο 40 μακρινό φάουλ σέντρα του Αποστολίδη, σύχηση στην περιοχή του Βατερού, η μπάλα καταλήγει στο γραμμένο, τη στέλνει στα δίχτυα, αλλά ακυρώνεται ως φάουλ στον τερματοφύλακα από τον κύριο Κουτσόνα. Στο 43 είχαμε δυνατό φάουλ το γραμμένο λίγο έξω από το
οριζόντιο δοκάρι. Καλή ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55, από τον Καβαλάρη, ο Χλιαράς μπλόκαρε όμως. Στο 57 πάσα του Καραγιάννη, ο γραμμένος θα αφήσει έξυπνα την μπάλα στον Πανταζίδη, αυτός καθυστερεί, αλλά ο Σταυροθόδωρος διώχνει σωτήρια σε κόρνερ. Ρέβας θα κλέψει την μπάλα, σέντρα, σακαλής από κοντά, γκολ, ακυρώνεται ως offside. Στο 71 θα σημειωθεί το γκολ που θα κρίνει τελικά το παιχνίδι. Θα κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα το εκτελέσει ο Καραγιώργος. Θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1. Στο 78 πολύ ωραία ενέργεια του νεαρού Βασιλιάδη. Θα αποφύγει δύο αμυντικούς. Δίνει στον Καραγιώργο που από κοντά θα σουτάρει, αλλά ο Κεντεποζίδης αποκρούει σωτήρια. Μηδέν ένα, όπως είπαμε, τελικό σκορ, βαθιά βαθμολογική ανάσα, κρατάει αυτό το αποτέλεσμα στην πρίζα ακόμα, τον Εθνικό Βατερού. Επόμενο βίντεο, Βυζαντινός Αετός, ελπίδες ΑΕΚ, Κώστας Τσιόρας, 1-2 το μάτς, νίκη σωτηρίας πήραν οι ελπίδες της ΑΕΚ, που νωρίς το 3, Τσολακίδης στο δεύτερο δοκάρι, ο Μίτας γύρισε την μπάλα και ο Φωτούλας με δυνατό σουτ θα τη στείλει στα δίχτυα. ...0-1 για την ΑΕΚ. Στο 15 μακρινό φάουλ σέντρα του Σάκου, η μπάλα κατέληξε στο γύρο από καλή θέση, σούταρε out. Γρήγορη αντιπίθεση των ελπίδων, ο Βαξεβάνος άλλαξε ωραία με τον Μεχτερίδη, η μπάλα στον Μπαλόγλου με εύστοχο πλασέ, 0-2. Νέα αντεπίθεση των ελπίδων, ο Μεχτερίδης δίνει στο Στεφανόπουλο, αυτός θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ο Παλόγλου κάνει το σκαστό σουτ, αλλά ο Χατζησάβας μπλοκάρει την μπάλα. Στο 60, μπαλιά του Σάκου στο στρατή, αυτός κάνει την κεφαλιά, πάσα στην πλάτη σάμες των ελπίδων και εκεί ο Κλαούντιο Κόσια με πλασέ μειώνει σε 1-2, έδωσε κάποιες ελπίδες στο Βυζαντινό Αετό, πίεσε για να σημειώσει την ισοφάριση, εδώ πάλι ο Κόσια από καλή θέση κεφαλιά κατέληξε out. 1-2, όπως είπαμε, μεγάλη νίκη για την για τις ελπίδες ΑΕΚ. Αυτά για σήμερα. Να θυμίσουμε τους χορηγούς: φρέσκο γάλα, τριαντάφυλλος, κακάο, πλήρες, ελαφρύ, στραγγιστό γιαούρτι, γάλα ημέρας, τριαντάφυλλος. Χτίζει γερούς αθλητές. Επίσης, άρωμα Μιλάνο από την Μπενέτο Μαρέτη στο κατάστημα Καζαντζίδης Νικολάου Πλακοπίτη 2 στην Κοζάνη. Ανδρικά ρούχα υψηλής ποιότητας με ιταλική φινέτσα για καλό ανδρικό ντύσιμο. Κοστούμια, πουκάμισα, παντελόνια, σακάκια, μπουφάν, παλτό. Κάπου εδώ η εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Εμείς να ευχηθούμε καλή εβδομάδα και να προσέχετε.